Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερ 107,4. Σταύρος Κόλκας, ο οποίος είναι σε κάποιο διάδρομο εδώ του Μεγάρου, θα είναι μαζί μας σε 1-1,5 λεπτό. Στέργιος Ανασιάδης και Αγάπη Γαβριλίδου. Μετά από ένα δύσκολο βράδυ, Αγάπη. Ναι. Δύσκολο απόγευμα, ξεκίνησε από νωρίς. Δύσκολο βράδυ. Να συγκρατήσεις τα νεύρα σου. Εντάξει, μπορείς να κρατήσεις κάποια πράγματα. Μπορείς να κλείσεις τα αυτιά σου κάποια άλλα. Και δηλαδή, τα μάτια σου βασικά, γιατί γράφονται και πολλά. Ακόμα και ο γκουρού της ηρεμίας, ο Αγγέλου, δεν θα μπορούσε να κάνει το σταυρό του. Πιστεύεις με αυτά που έγιναν σε Αλεξάνδριο και Ολυμπιακό Στάδιο. Θα το άφηνε, πιστεύεις αυτό το κράτο, το θυμώσει κανένα. Ναι, θα έλεγε ότι άκυρο αυτό. Ναι. Για λίγο κλείνε τα μάτια. Κάντε τα όλα λίμπα. Όταν συμβαίνουν αυτά. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Ροντέο, πάμε. Αλλιώς θα το έλεγε, αλλά καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το πω. Ναι, στεριώσα, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Ωραία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, ούτε στο Αλεξάνδριο, γιατί βρέθηκε ένας απίθανος τύπος και ανακάλυψε ένα φάουλ που εμένα μου θύμισε την απόφαση του Παπαδημητρίου εις βάρος του Σάβης για 5 δευτερόλεπτα. Βέβαια δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Τότε χάθηκε ένα πρωτάθλημα, τώρα χάθηκε μια νίκη στην πρεμιέρα. Αλλά μιλάμε για, εντάξει, για ανακάλυψη απίστευτη. 2,7 πόσο ήταν πριν το τέλος. Αλλίωση αποτελέσματος. Το ίδιο συνέβη και στο ΆΚΑ. Ξεκάθαρη αλλίωση. Και δεν είναι μόνο μία ή δύο φάσεις. Θα τα αναλύσουμε και συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε έτος για 40 παιχνίδια πλέον. 34 νίκες, 6 ισοπαλίες. Αλλά για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική κολλάει στην ισοπαλία με το ίδιο σκορ 2-2 και πέφτει μετά από πάρα πολλούς μήνες από την κορυφή. Νομίζω ότι ξανά είναι συγκυριακή η παρουσία της στη δεύτερη θέση. Μπράβο στην Ξάνθη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει και συνέχεια. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον στο μείον 2 από τον Ολυμπιακό. Κάτι που είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Ο Ολυμπιακός πάει στον Άρη την επόμενη αγωνιστική. Πάει στον Άρη ο Ολυμπιακός. Πάει στερε, γιατί. Ναι. Ο Άρης είναι σε δύσκολη θέση τώρα. Έτσι πώς είναι τα πράγματα, μετά την ήττα αυτήν από την. Ναι, πρέπει να βγάλει αντίδραση. Δεν ξέρω μήπως την πληρώσει ο Ολυμπιακός. Γιατί γελάς, ρε αγάπη. Σε βλέπω πώς το λες. Είναι ωραίος ο τρόπος, ναι. Θα το χτυπήσει το παιχνίδι, έτσι λένε. Πρέπει να βγάλει μια ομάδα αντίδραση μετά από μια ήττα ανέλπιστη. Μα και βαθμολογικά έχει θέμα. 5 βαθμούς έχει με τον Παναθηναϊκό είναι. Ναι. Δεν έχει περιθώρια. Δεν ξέρω, μήπως. Πάρα πολύ. Σε περιμέναμε πώς και πώς. Πάρε το μάπα του Ματσουκίου. Σε ψάχνει και ρωτάει και ανησυχεί τον μπλε. Σφουκαράκι. Έλα. Καλησπέρα σας. Απλά νομίζω μιλάς από εδώ. Από κάτω. Σοβαρευτείτε. Όχι, μιλάς από κάτω, αλήθεια σου λέω. Έλα, τι. Έτσι. Είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι μετά το χθεσινό, όποιος διοργανώνει πρωταθλήματα και βάζει ώρες, άμα ξαναβάλει ποτέ Άρης ΠΑΟΚ μπάσκετ και ΑΕΚ ΠΑΟΚ μαζί, ωραία, και να τελειώνουμε τα παιχνίδια με 900 φυγμούς. Έκανε και παράταση στο άλλο και ήταν παράλληλα και μέχρι ένα σημείο. Ναι, παράταση και 10 λεπτά για να δούμε μια απόφαση. Ναι, μιλάμε, άλλη τραγική κι αυτή. Χαλάσα τον πίνακα πάλι, ναι, άλλη κλασικά. Να πούμε βέβαια ότι χαριστικά ο Άρης παίζει στο Παρέντε Σπορ. Στον Νικάλη Σχόλες. Στο Παρέντε Σπορ. Το Χόλ είναι το Χόλ. Στο Παρέντε Σπορ. Ναι, ναι. Χαριστικά παίζει. Και κάποιο να διευκρινίσει το λόγο, πήρε άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ δεν έχει πληρώσει. Σωστό και αυτό. Δεν έχουμε καταλάβει πώς γίνεται αυτό. Μάλλον ο κ. Αυγιανάκης κάνει δημόσιες σχέσεις. Γιατί αυτός, έμαθα, δεχόταν πιέσεις. Δεν πειράζει. Η σφαγή του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Το φάουλ που δίνει στον Τζόχλα, αυτό το σύχαμα. Πραγματικά δηλαδή, θα πρέπει να ντρέπεσαι εξευθυνισμένα. Πόσο χαίρομαι που μπήκε στο στούντιο, ήθελα να πω εγώ, αλλά. Ναι. Σ' ακούω. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορούσα να δώσω αυτό το φάουλ τώρα, τελευταία επίθεση. Δεν υπάρχει καν, δηλαδή. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε προσπάθεια για σουτ, ούτε επαφή, ούτε. Τίποτα. Επαφή κλείνει το διάδρομο. Τι έκανε, να μην το ακουμπήσουμε. 2,7. Και δίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει ένα ανθρωπάκι
μια προσωπικότητα μηδενική που πάει στο μανάβι και διαλέγει ντομάτες για μια μισή μέρα. Όχι αυτή είναι μαλακή, όχι αυτή είναι έτσι, όχι αυτή είναι αλλιώς. Ένα τέτοιος τύπος μου φαίνεται εμένα. Και γυρνάει σπίτι και τον στέλνει η γυναίκα να πάει τις μισές πίσω. Ναι. Τι είναι αυτές που έφερες, ναι. Δεν ξέρεις, αυτός είναι που φάση θα γίνει σενάριο πάω στο μπάσκετ. Ξέχωρα το να. Μπορεί να το πάθει μάλιστα αυτό το πράγμα, αγόρι μου. Στον επόμενο γύρο, να έχουμε κι εμείς, ξέρω εγώ, εκεί να κάνουν βόλτες διάφοροι. Να ούσου του, ψιλοτραμπούκο, στη φυσούνα, στριμωγμένη διοίκηση με μαγκές και αυτά έμαθα. Ωραία. Μπορεί να γίνουν και στο δεύτερο γύρο αυτά και ο Χιψαριανός να δώσει ένα φάουλ στον ΠΑΟΚ τέτοιο και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ναι. Είναι ντροπή ένα ανθρωπάκι τέτοιο να αποφασίζει τι θα γίνει σε ένα Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα βέβαια για τον μπάσκετ γενικότερα είναι ότι τέτοια ανθρωπάκια είναι σε ρόλο διαιτητών, σε ρόλο παραγόντων, σε ρόλο μάνατζερ, σε ρόλο. Μαζί και... με κάτι άλλα ανθρωπάκια, ναι. Το έλεγε και ο Νικόλας ο φίλος μας. Ναι. Εντάξει, οι οποίοι έχουν φτάσει τον μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Να παίζει μόνο στον Παναθηναϊκός για ένα άθλημα τέλος πάντων που θα το πάρει κιόλας, δηλαδή δεν ασχολείται κανείς. Και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Το μπάσκετ, το οποίο παραδοσιακά στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια, είναι το άθλημα το οποίο φέρνει διακρίσεις και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Το καταντήσανε κάτι τέτοιοι τύποι, ωραία, να μην ασχολείται κανείς. Μου έλεγε στο διάλειμμα ότι σε καφετέρια που ήσουν με 500 άτομα, οι 100 βλέπαν τον μπάσκετ. 50. Να. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, έχουμε την κατάλληλη θέση στο γήπεδο για να ασχοληθούμε με τον Ψαριανό όλο όποτε μας παίξει. Πήγαινε, δες που γράφει Σταύρος Κόλκας. Ναι, το έχω ενημερωθεί. Η θέση σου είναι ακριβώς στρατηγική. Ναι. Στρατηγική, δίπλα στην γραμματεία. Θα ακούσει ο Ψαριανός. Αν έρθει. Θα παίξει ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αποστολή να είμαι κάπου, θα γυρίσω, θα πάω στο παιχνίδι για τον Ψαριανό και θα ξαναγυρίσω στην αποστολή. Ναι. Εντάξει, κομβική θέση. Στο παρατάκι. Στρατηγική, όντως. Ναι. Ναι. Εντάξει, τα γνωστά. Έπαιρνε να σε πληρώνουν για να κάθεις εκεί. Δηλαδή, εγώ ήμουν καλά. Χαλάλι. Ναι. Χαλάλι. Αν είναι καλά χρόνια, ρε παιδί μου, και είχαμε. Δεν το δώσεις το χιλιάρικο για να δεις τον νόμο να στο χει σε κάρφωμα. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, φιλότιμος. Εντάξει, φιλότιμος. Ναι, εγώ αλλά α το χει σε κάρφωμα. Έλεος. Ναι. Τέλος πάντων, η ομάδα είναι πίσω στο μπάσκετ, θέλει πολλή δουλειά. 8 νίκες να πάρουμε, παιδιά, αυτές είναι για να σωθούμε. Τώρα που παίζουμε στα γύρω που τα παρακολουθείς αυτά. Δεν έχω ιδέα, Σταύρο. Να πούμε. Είναι η κομπή του ΠΑΟΚ 24. Και πάμε να πιάσουμε το ποδόσφαιρο. Και για να έγιναν πράγματα. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Πρώτα απ' όλα, μην ξαναεμφανιστεί στη ζωή μας ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Δεν θέλουμε να μας πει ότι είναι δικός μας, δεν θέλουμε να μας ξαναπαίξει ποτέ, δεν θέλουμε να είναι στο VAR, δεν θέλουμε να τελειώσει η καριέρα του και να είναι παρατηρητής σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δεν θέλουμε τίποτα. Για μας ο Τάσος είναι αόρατος, που θα λέγει και ο Λουτσέσκου. Ναι. Εντάξει, δεν θέλουμε. Τώρα, δεν ξέρω πόση ευθύνη φέρει για τη φάση του Αγκούστο. Για μένα ο Ελβετός είναι ο ύποπτος, όλο το παιχνίδι. Στη φάση του Αγκούστο είναι μπροστά του, ρε, εσύ, και το βλέπει. Τώρα του Βακάκι το πέναλτι δεν έχει δώσει σε ναι, πρώτο χρόνο. Σωστό, ναι. Πέρασε η φάση και μετά. Ναι. Και μετά στο Μάνταλου το offside ψάχνει μισή ώρα να δει αν πέρασε η γραμμή. Πώς πέρασε τη γραμμή, αφού έχει πλάνο που φαίνεται δεν περνάει. Ναι, το πέναλτι το δίνει. Το να διαβάζω και συναδέρφους μέσα εισαγωγικά ότι η μπάλα μπορεί και να πέρασε τη γραμμή. Εδώ δεν είναι παράδειγμα του φάουλ του Αγκούστου. Άκου, αριστερίο. Όλοι υποστηρίζουμε μια ομάδα. Εγώ χάνω πάω και με 5 μέρες είμαι μέσα στα νεύρα. Χθες για να ηρεμήσω, όταν βγήκα στο Open είχα ακόμη 220 φυγμούς. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε φίλοι, υποστηρίζουμε μια ομάδα. Πολλές φορές μπορεί να επηρεαστούμε από αυτήν την αγάπη που έχουμε για την ομάδα. Το δέχομαι. Δεν μπορώ να γίνω τόσο καραγκιόζης και να μην πω, ρε φίλοι, ότι είναι φάουλ τον Αγκούστο. Όσο και να αγαπάω τον ΠΑΟΚ, όσο και να τρελαίνομαι όταν χάνει, όσο και να θέλω να προασπίσω με το μυαλό μου τα συμφέροντά του, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή, η δουλειά είναι του ΠΑΟΚ να υπερασπίσει τα συμφέροντά του. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι μια τέτοια φάση δεν είναι φάουλ. Πάει, λέει, να βρει μπάλα. Επειδή πάει να. Και πάει εγώ μπορώ να σε πυροβολήσω και να πω ότι πήγαινα να βρω την μπάλα και αστόχησα. Αν αστοχίσει μετά, άλλαξε χώρα να ξέρεις. Εντάξει. Ναι, στέργιο μου. Τέλος πάντων, πάει με τα δύο πόδια, ρε εσύ. Δηλαδή, πάει με τα δύο πόδια, πάει από πίσω. Ναι. Δεν έχει βρει την μπάλα ούτε απ' έξω. Του παίρνει και τα δύο πόδια το ακούω. Και τα δύο πόδια.
και δεν πάει ο μπάσταρδος να δει το ΒΑΡ. Δεν πάει γιατί δεν του είπε το ΒΑΡ να πάει. Δεν πάει γιατί είναι ύποπτος. Γιατί εμένα στο δεύτερο ημίχρονο αυτό μου δείχνει. Κόλλησε ο Φάρισης ανύπαρκτο φάουλ. Γκολ Μάνταλο που ακυρώθηκε ανύπαρκτο φάουλ. Φάουλ στο Μάνταλο από τον Ροντρίγκο που τον ακουμπάει σε ίσα και πέφτει. Mm. Ωραία, πάλι έξω την περιοχή. Η ΑΕΚ που δεν μπορούσε να κάνει μισή φάση στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει δύο φάουλ όλα και όλα γιατί παίζει καθαρή άμυνα. Εντάξει. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο πεντάλεπτο, έχει τρία φάουλ γύρω από την περιοχή. Τα οποία δεν είναι κανένα από τα τρία. Και νομίζω παίρνει ο Γαλανόπουλος μία κίτρινη και λίγο πιο νωρίς έχει κάνει πάλι φάουλ για κάρτα και δεν έχει δώσει. Πολλές κάρτες δεν έχει δώσει, δε. Και είναι ο Γαλανόπουλος. Εδώ δεν έχει δώσει φάουλ στον Βράνιες πάνω στον Πίσες που τον πιάνει ναι, κεφαλοκλείδωμα. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 10 φάσεις που δείχνει ο άνθρωπος ότι έχει πρόθεση. Δεν είμαστε χθεσινοί στο ποδόσφαιρο. Ένα σου του Μάνταλου στα πουλιά γύρω στο 70 κάτι ήταν το πρώτο σου τη ΑΕΚ. Όχι, δεν μπακάκι. Μπακάκι. Στην αρχή δευτείο δεν ήταν αυτό. Μπακάκι. Έχει κάνει μπακάκι στους 47 και μετά είναι εκείνο του Μάνταλου που σκότωσε δύο φιλάθλους. Να... Τέλος πάντων, ο διαιτητής και ο πρώτος επόπτης, γιατί δεν γίνεται ρε φίλε το φάουλ στο 2-2 του Μάνταλου που ακυρώθηκε σωστά να το δίνεις φάουλ στον Κρέσπο. Έλα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι στα 30 εκατοστά από τη φάση. Ναι. Όχι, εγώ λέω ότι είναι ύποπτη. Έτσι πιστεύω. Και ο Σιδηρόπουλος και ο. Πώς το λένε αυτόν τον αγάπη που κράτα στο Κλώσνερ, αυτό εδώ ο τύπο. Ελβετός. Ναι, ο Ελβετός. Πόσο έκανε εσύ σας στέλνιο? 34. 34 ευρώ. Και γι' αυτό ήταν στραβωμένος ο Κλώσνερ. Ναι, τώρα άμα δίνεις 34 ευρώ για μια σίζας. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αλλίωση αποτελέσματος με πρόθεση. Αυτή είναι η εικόνα. Ο κανονισμός, επειδή δεν ξέρετε, εμείς ξυπνήσαμε 9.30 το πρωί μια μέρα, θα το λέω και θα το φωνάζω συνεχώς, για να πάμε να δούμε. Στο σεμινάριο εκείνο. Ναι, η φάση όσο από τη στιγμή που καταλήγει γκολ και υπάρχει κάτι ύποπτο, πρέπει να γυρίσει μέχρι την ώρα που πήρε κατοχή η ομάδα που σκόραρε. Ωραία. Εκεί λοιπόν είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να δει αν του έφυγε η φάση. Δεν πήγε καν να τη δει. Μιλάμε για πρόθεση. Υπάρχει μια αμφιβολία, χάσεις φάση αγόρι μου. Μα δεν είχε αμφιβολία, έξω ότι είναι φάουλ. Τι να πάω να δει. Ρε αγόρι μου, σου λέω τώρα, γι' αυτό είναι η πρόθεση. Υπάρχει πρόθεση. Όχι, επειδή πες για αμφιβολία. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Ας πάρουμε το πράγμα ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, ύποπτος και ότι έχασε τη φάση. Δες την ξανά. Δες την ξανά. Το βλέπεις. Δεν πήγε καν να τη δει. Άρα, ή ο Σιδηρόπουλος στο ΒΑΡ. Δεν του το είπε. Δεν ξέρω τι του είπε. Ή αυτός επιβεβαίωσε τα όσα έκανε μέχρι εκείνο το σημείο. Εντάξει. Και ουσιαστικά επιβεβαιώνει και εμένα που θεωρώ ότι είναι υποπτός. Μην πω την άλλη τη λέξη γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Εγώ πιστεύω ότι είναι το άλλο. Ναι. Ότι υπάρχει τηλεφωνάκι πριν το παιχνίδι. Έτσι πιστεύω. Αυτούς με τα σπρώμαυρα να μην κερδίσουν. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όποτε έπεφτε παίκτη της ΑΕΚ, ό,τι και να γινόταν φάουλ, ναι. Και το ξέραν. Μα έπεφταν χωρίς λόγο, ρε εσύ. Ο Μπακάκης έκανε τον νεκρό σε κάποια φάση. Χωρίς λόγο. Ναι. Ακόμα και στο κέντρο, παντού. Ναι, σε εκείνο το 45 μέχρι το 60, που. Οκ. Τα φωτό ένα φάουλ μετά το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει απίστευτη ασέβεια απέναντι στον ΠΑΟΚ γενικότερα και στα μίντια. Επίσης, όταν κοιτάει το βάρο Κλώσνερ, έχει φτάσει δίπλα του ο Κωστένογλου σε κάποια φάση. Που αυτό δεν επιτρέπεται νομίζω. Είναι δίπλα του. Δεν κάνει ο Παπάς και κάνει διάλογο. Ναι, οκ, okay, αλλά παντού γίνεται αυτό. Το βλέπουμε γενικά. Ναι. Είναι και αυτό. Κανένα χ που λέει ο φίλος μου ο Μέμας δεν είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Το παιχνίδι είναι για 1-4. Καλά, πλάκα κάνει, εννοείται. Εντάξει. Πόσες φορές τέτοιο σου ρώτησα ποιοι βαράνε τα πέναλτι φέτος? 10-12, ξέρω εγώ. Όλη τη χρονιά ρωτάω ποιος βαράει τα πέναλτι. Γιατί εγώ δεν έχω πιστοσύνη στον Πίσεσβαρ, γιατί βαράει τζούφια. Ναι. Ωραία. Γιατί γενικά η τελική του προσπάθεια είναι το κουσούρι του. Δεν έχει καλή τελική προσπάθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελικά πήρε το πέναλτι ο Πίσεσβαρ, το έχασε. Το χάσε ενώ έχει φύγει ο
τερματοφύλακα από την άλλη. Εξωτερωμένος, ναι. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα και άμα γίνει το 0-2 μετά. Τελειώσαμε μετά. Χάρηκα πολύ, τα λέμε. Αντίο. Ο ΠΑΟΚ ήταν εκπληκτικός. Έκανε το καλύτερο του ημίχρονο, όχι φέτος. Εδώ και πάρα πολύ καιρό νομίζω. Και την μπάλα που έπαιξε και τις φάσεις που είχε. Η μετάβασή του επιθετική ήταν αριστούργημα. Έκανε φάσεις με όλους τους πιθανούς τρόπους. Σκόραρε. Μπήκε με την μπάλα μέσα. Δεν είναι δηλαδή ότι σκόραρε ένα σούτ, ένα τζούφιο, ένα έτσι, ναι, ένα στημένο. Μπήκα δύο φορές με την μπάλα μέσα. Α, τι άλλο να κάνω. Ωραία. Είχε ένα κακό διάστημα στο ξεκίνημα του ημιχρόνου για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Για τα στημένα που έδωσε στην ΑΕΚ και τον έκλεισε τον ΠΑΟΚ στην περιοχή. Υπήρχε και ένας προβληματισμός στην πίεση του Γιακουμάκη γιατί το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ δεν είχε κάποιον να πιέσει. Είχε στο δεύτερο λίγο, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στην ανάπτυξη. Το βρήκε μετά. Ο ΠΑΟΚ αντιδρά και στο 1-1 σκοράρει με εκπληκτικό συνδυαστικό γκολ. Αντιδρά και στο 2-2 παρά το σοκ του τρόπου της ισοφάρισης. Ναι, ναι. Και χάνει τρία μαλλιά. Και γίνεται ο Μπάρκα ήρωας. Πώς το βγάζει το δεύτερο του το ΑΚΠΟΜ, πραγματικά. Είναι φοβερό, ναι. Φοβερό. Γιατί μπάλα πάει σε αράχνες τώρα, εντάξει. Ναι, ναι, κανονικά. Τον έχει κάνει το Βράνιες κουδούνια στη φάση αυτή. Και σουτάρει όμως, στη γωνία πάνω. Κι όμως, τέτοιο. Κουδούνια ξεκουδούνια. 2-2. Και η χαρά του αθλήματος. Καμία χαρά του αθλήματος, παιδιά. Αλλίως τέτοιο αποτελέσματος είναι. Τι να χαρώ. Υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα να τα πιάσουμε ένα-ένα, να βγάλουμε μια άκρη. Εδώ είμαστε. Με τη Λάρισα παίζει Σταύρο ΠΑΟΚ. Σάββατο 4:15. Τι ωραία ώρα. ΠΑΟΚ Λάρισα. Α, στο μπάσκετ λες. Ναι, ωραία ώρα. Έχουμε δώσει δανεικούς εκεί. Όχι. Όχι. Μήπως μας δώσουν. Θα μπορούσε να παίξει ο Άρτα μπάσκετ στη Λάρισα. Δεν θυμάσαι μια φορά που παίζαμε στον Χριστό. Φοβερό είναι, ρε άστο. Τι, ο πατέρας του ήταν ταλέντο. Ταλέντο, όλο φαίνεται κύριε Σιαγάπη. Ταλέντο εσύ, ταλέντο και ο πατέρας του Άρτα, δηλαδή όλα τα ξέξεις. Ταλεντάκι. Ταλέντο. Ήταν ταλεντάκι στο τέννις, η αγάπη, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εντάξει, γνωστή, έχει και τη σωματοδομή της ταινίστριας, της μέσης άλλωστε. Και beach volley και απ' όλα. Έχει το πόδι της σωματοδομής της ταινίστριας. Τι. ψάχνει το σύνορα να βάλει την πρίζα. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Αυτό εδώ τι είναι. Δεν γίνεται. Ναι. Α, κρίμα. Τέλος πάντων, ψάχνει μια πρίζα εδώ η αγάπη. Πάμε λίγο στα θέματά μας τα ποδοσφαιρικά. Πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, γιατί είμαστε γκουρού, να τα λέμε αυτά στο ίδιο. Πες, Σταύρο, να μην τα λέω εγώ. Ναι. Ωραία. Θα έρχονταν η στιγμή που εκνευρισμού διακρίνω, δεν βρήκε την τρύπα η αγάπη, καλά που δεν γεννήθηκε άνδρας, θα είχε τεράστιο πρόβλημα. Θα ερχόταν η στιγμή που ο Φερέιρα θα έβαζε τις δικές του πινελιές στον κορμό του Λουτσέσκου. Γιατί ο κάθε προπονητής έχει ανάγκη της δημιουργίας ενός δικού του γκρουπ που θα αποτελείται από αυτούς που ανταποκρίνονται στο παιχνίδι του και ανήκαν στο γκρουπ και αυτούς που δεν ανταποκρίνονται και πρέπει να αλλάξουν, ωραία, για να μπει κάποιος άλλος που θα αποτελέσει κομμάτι του γκρουπ. Οι πρώτες παρεμβάσεις που έκανε λοιπόν ο Λουτσέσκου, με αφορμή βέβαια, με δεδομένο ότι του Μίσιτς και του Καντουρίστα αριστερά ήταν αναγκαστικές. Ναι. Του τύπα. Του Μίση και του Καντουρί. Όχι, του Ροδρίγκο και του Καντουρί. Ναι. Ήταν αναγκαστικές. Λόγω της απουσίας του Μίση, πώς μου ήρθε τώρα. Του Μάτος και του Πέλκα. Εντάξει. Οι δύο αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα ήταν τα δύο παιδιά τα οποία δεν έδειχναν πνευματικά καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αναφέρομαι στον Πασχαλάκη και τον Άκπο. Και οι δύο, απλά το Πασχαλάκη φαινόταν πιο έντονα γιατί είναι τερματοφύλακας, αλλά και ο Άκπο ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε. Ναι. Αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού που είχε ήταν πάρα πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή. Δηλαδή, βλέπω την κουλούρη στα παστελόνι και βρίζω κάθε 4 δευτερόλεπτα. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Τελικά, ο Ζίβκοβιτς μπήκε. Δεν πιέστηκε ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν πιέστηκε. Έχει τη μεγάλη απόκρουση στην κεφαλιά του Γιακουμάκη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει κάτι στο κίνημα του Μάνταλου, νομίζω πως δεν θα μπορούσε. Η τοποθέτησή του δεν ήταν κακή. Και από εκεί και πέρα,
νομίζω ότι δεν μπορούσε να κάνει και πολλά, γιατί τα χτυπήματα της ΑΕΚ ήταν πολύ καλά και τα ατομικά μαρκαρίσματα των παικτών του ΠΑΟΚ ξαστημένα ήταν πάρα πολύ χάλια. Ο ΑΚΠΟΜ είδαμε ότι μπαίνοντας στη θέση του Σβιντέσκι ήταν εξαιρετικός, καμία σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που παραπατούσε. Έχει κάνει δύο μεγάλες φάσεις δικής του δημιουργίας ουσιαστικά και έπεσε πάνω στον Μπάρκα που έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις. Αλλά γενικά είδαμε τέλος πάντων για πρώτη φορά τον Φερέιρα να παρεμβαίνει στον κορμό του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ νομίζω από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα πήρε τα ενία. Έχει τη φάση με τον Μπίσεσβαρ με εξουδετερωμένο τερματοφύλακα, το χάνει ο Μπίσε. Ναι. Έχει μετά τη φάση του γκολ που ο μπάλα κυκλοφορεί 1-1,5 λεπτό στα πόδια των παικτών του και βρίσκει τελικά ο Βαρέλα το σημείο να σπάσει την μπάλα στον, να περάσει μάλλον στην πλάτη της άμυνας του Λιμνιού, την παλιά στο Λιμνιό, για να γίνει ασίστ στο Σβιντέσκι, ο οποίος όπως και να τη βρει πάει μέσα. Ναι, σε πόνο λίγο καρδιά σου βέβαια. Δηλαδή πραγματικά ο Σβιντέσκι έχει αυτό το ταλέντο. Πιστεύω αν τη βρει με τη ρόγα, εκείνη την ώρα θα είναι η ρόγα του πιο ευαίσθητη και πιο σκληρή και θα πάει πιο καλά μέσα. Ο Σβιντέσκι μπορεί να μην έχει τίποτα άλλο. Τίποτα, ρε φίλε. Είναι εκεί που πρέπει, ρε, εσύ. Εντάξει, ξέρει να κινείται, ναι, και ξέρει να τη βάζει. Το πώς τη βάζει δεν με απασχολεί. Μπήκε πάλι όμως. Σας έβγαλε και εσάς εκείνη την ιδέα το μπλε στην οθόνη, νωρό τον γκολ. Όχι. Από το συντριμμητικό. Όχι. Σπασμένο ήταν εκεί που το βλέπεις. Όχι, έβγαλε το κωδικό, εσύ σπασμένο. Α, και τι, δεν είναι στον γκολ. Πάνω στο Σβιντέρσκι. Αλήθεια. Και 500 άτομα και του ήταν έτσι. Επιτυχία, ναι. Μετά, χάνει και του Σβιντέρσκι το άλλο τον γκολ. Ναι. Ναι. Από την έξοδο του μεσολογίου του Μπάρκα. Πάλι μόνο του ήταν εκεί, έστω του Σβιντέρσκι. Μόνο του. Εκείνη απλά με το δεξί και βιάζεται λίγο με αποτέλεσμα να πάρει ύψος η μπάλα. Έχει τη φάση του πέναλτι που ο Καντουρί πολύ έξυπνα σπάει πάλι τη ζώνη της ΑΕΚ. Βγαίνει στην πλάτη, καθαρό πέναλτι, ο άλλος πάει στο ΒΑΡ. Κακό το χτύπημα του Μπίσεσβαρ τεχνικά. Ουσιαστικά σαν να σημαδεύει το δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά και πάλι στο πρώτο ημίχρονο δεν υπάρχει ΑΕΚ πουθενά. Δηλαδή έχει, ο Φερέιρα έχει διαβάσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Έχει εκθέσει τον Κωνσταντόπουλο με το 3-5-2. Το παιχνίδι είναι για 0-3 και μετά το αλλάζει ο Κωνσταντόπουλο με παίκτες όμως που δεν μπορούν να το παίξουν. Δεν έχει σκεφτεί καν αυτό ο Κωνσταντόπουλο. Δεν μου βγαίνει το 3-5-2. Έχω παίκτες μέσα για να το γυρίσω. Όχι. Ο Αλμπάνης στην κορυφή μετά, ένα μπάχαλο. Δεν μπορούσαν να πιέσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν. Ο Λιβάκια τραβόταν αριστερά, τρεις λανούν και δύο χορεύουν κτλ. Κτλ. Στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ πιστοχώρησε γιατί ήρθαν αυτές οι στημένες μπάλες, δηλαδή τον έκλεισαν, δεν κλείστηκε. Έχει 4-5 στημένες μπάλες από το 45 μέχρι το 55, ναι, σίγουρα, που είναι δωράκια. Δωράκια. Ο ΠΑΟΚ κλείνεται σε εκείνο το διάστημα, δέχεται τον γκολ. Ξανά μάνα. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τους παίκτες του Φερέιρα, γρήγορη μετάβαση. 1-2. 1-2. Ίδιο γκολ όπως το πρώτο. Ναι. 1-2. Φτούκι από την αρχή 100-0 πάλι. Γίνεται το 2-2 όπως έγινε, δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Την ψωνίζει ο ΠΑΟΚ, ξαναβγαίνει. Ξαναβγαίνει ενώντας τι, σταματάει ένας, φυλάει ο άλλος. Μου λένε ότι είναι λάθος η αλλαγή του Σβιντέσκι. Παιδιά, δεν είναι λάθος η αλλαγή του Σβιντέσκι. Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν έναν πιο γρήγορο παίκτη μπροστά για να εκμεταλλευτεί τους χώρους. Σωστή ήταν η αλλαγή του Σβιντέσκι. Ξέχω αν έβαλε δύο γκολ. Ο ΑΚΠΟΜ είναι στις δύο, τελειώνει έξοχα και τις δύο μπάλες που πήρε. Ο Σβιντέσκι δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά τα μέτρα που έκανε ο ΑΚΠΟΜ, π.χ. στη φάση που βγάζει από το γάμα ο Μπάρκας. Εντάξει, παρότι ο ΑΚΠΟΜ είναι σε πολλές φορές εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή ενώ πρέπει να στηρίξει τον παίκτη, το συμπαίκτη του, πάει να φύγει στον χώρο. Στήριξε, παίξε. Μην παίξε. Ναι, ξαναβιάζεται μερικές φορές, είναι λίγο. Όχι, ξαναβιάζεται, σαν να μην είναι εκεί. Ναι, να μην έχει κέντρωση βασικά. Ναι. Κάνουν μια στραβοκλωσιά αυτή και είναι δίπλα ο ΑΚΠΟΜ να πάει να την πάρει να φύγουμε στον χώρο και σταματάει.
έχει τέτοιες. Θέλει κέρμα, σαν και εσένα, Στρίπιο. Όταν κολλάει το μυαλό σου. Έγινε, Σταύρο. Ναι. Ωραία. Αλλά όταν είναι καλά, είναι παιχτάρα. Έγινε, ναι. Ε? Μήπως θεωρείς, Σταύρο, λάθος το μη φρεσκάρισμα της μεσαίας γραμμής κάποια στιγμή. Και ποιο να βάλει. Τον Εσίτη. Φρεσκάρισμα τον Εσίτη. Δεν είναι φρεσκάρισμα αυτό. Έτσι όπως έδινε τα φάουλ ο άλλος, τι τρελός, ρε. Ναι. Μα δεν είχαμε θέμα. Πού είχαμε θέμα. Εντάξει, μετά λίγο. Α πούμε, ο Μίσιτς δεν είχε ανάσα. Δεν είχε ανάσα που πίεζε μέχρι πάνω, ρε. Μια χαρά ήταν ο Μίσιτς. Ψόφισε στο τέλος και αυτός το είπε. Τι? Ψόφισε στο τέλος. Εντάξει, ρε φίλε, όλοι ψοφίσαν στο τέλος. Πες μου από το σφαιριστή που δεν ψοφάει στο τέλος. Δεν ξέρω, και εγώ το σκέφτηκα αυτό, να σου πω την αλήθεια, για τη μεσαία γραμμή. Ο Κάτσε δεν ψοφάει. Ο Κάτσε, μια χαρά θα ήταν ο Κάτσε. Πες δύο εντάλ το Κάτσε. Πήγαμε τον δώσαμε, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλι. Έβγαλε την assist. Χαλάλι. Τον προτείναμε για σκόρε τον Ερικού. Έδωσε assist, δεν πειράζει. Εγώ πρώτα τον Ουάρντ, το θυμάσαι έτσι και εσύ να το είχα πει. Έχω στον τίτλο της Φόρτσα. Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί την έκπληξη Λάισα. Ναι. Αυτό το... Αυτός που έχει τέρμα ο Άρης, αν παίζαμε μίλα, παίζουμε μίλα, διαλέγουμε ομάδες. Έπαιζες μίλα ποτέ. Ναι. Ωραία. Ξέρω εγώ, είμαστε δύο αρχηγοί. Ναι. Το Στέργιο παίρνω εγώ. Πάρε εσύ το Μίτσο. Ωραία. Ναι. Είμαστε από 5-5. Ο τελευταίος που θα πάρω θα είναι. Ο Έμαν. Ναι. Αυτός. Ναι, αλλά στην Τούμπα μια χαρά. Τι έκανε, ρε, ένα πάνω του έβγαλε. Μα δεν έβγαλε κανένα στην Τούμπα. Ό,τι πήγε πάνω του μόνο. Εγώ μένω στην κεφαλιά του Άρντα προχθές. Μια χαρά. Κεφαλιά, έβαλε γκολ με κεφαλιά. Κεφαλιά και κάρτα. Και όχι κεφαλιά, γκολ και κάρτα του Άρντα. Ας μας εξηγήσουν κάποιοι. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το κατούριμα στην παιδική κερκίδα μπροστά του Ιντέγε δεν είναι. Ναι, τι να πω, ρε. Τι να πω. Ναι, τέλος πάντων, παρακάτω. Ναι, μπροστά στην παιδική κερκίδα δεν είναι κάρτα. Και ο Άρντα που ανοίγει έναν απλό διάλογο πολιτισμένο με την κερκίδα που του βρίζει μάνε, σπίτια κτλ. Τον έχει σημαδέσει από το ξεκίνημα, ναι. Ναι, είναι κάρτα. Ας μας εξηγήσει κάποιο από αυτά τα πουλιά που κάνουν τους διαιτητές σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Ας μας το εξηγήσει κάποιο. Τα Σούλη Σιδηρόπουλε. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Που αν το έκανε δικό μα, που εγώ αν ήμουν παίξει του Πάου και έβαζα γκολ στο Χαριλάου, μετά από αυτό θα πήγαινα να χέσω στην... στο κόρνερ. Στα ίσα. Μετά από αυτό. Μετά από αυτό. Και θα είχα δύο-τρεις να τραβάνω το καζανάκι. Ωραία. Ναι. Και ας μου πού η κόκκινη. Θα του την έβαζα στο στόμα έτσι. Θα το έκανα, πώς το λένε. Χρεωστική. Θα την έκανα. Πώς μηχάνημα θα έκανα τη μούρη του. Ωραία. Έτσι θέλει. Εξηγήστε μου λοιπόν γιατί είναι κάρτα στον Άρντα. Ο οποίος στο σώμα του παιχνίδι δεν βλέπετε, εντάξει. Δεν υπάρχει ο Άρντα. Εντάξει, βγάζει και την assist, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, ρε. Δύο φορές έκανε το σωστό. Γκολ assist. Και σε όλες τις άλλες φάσεις, το δεύτερο τον κόλπο το τρώνε επειδή πουλάει μπάλα. Δεν μπορεί να περάσει κανέναν. Πάει τρακέρνη. Ο Άρντα είναι, τι περιμένεις και εσύ. Ναι. Αλλά ο κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι. Τη δουλειά την έκανε. Λέει, ναι, παιχτάρα μόνος το πήρε. Βγήκαν πάλι ή δώσ' του μια ευκαιρία. Ναι, ναι όντως. Βγήκαν. Είδα σχόλια. Είμαι εδώ, παιδί. Κρίμα, γιατί να. Και εμείς τον αγαπάμε, αλλά εντάξει. Αδερφός. Οι ευκαιρίες τελειώσανε. Αδερφός. Τέλος πάντων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα πρωινά με Ουάλτα στο Μακεδονία Παλάς. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Εντάξει, μιλάμε για τον απόλυτο Θεό, αλλά ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, ο κουλιά θα τον τρελάνε. Θα είναι ο πρώτος που θα τον τρελάνε, να ξέρεις. Μπορεί να του βρει τα κουμπιά ο Κούγιας. Ποια κουμπιά, βρε, τι είναι. Ποια κουμπιά. Ούτε ο τέτοιος, ούτε ο Νταβίντσι δεν μπορεί να βρει τα κουμπιά του Άρντα. Τέλος πάντων. Τώρα είναι καλή η φάση, το άστον. Μια χαρά είναι. Με αυτά και με αυτά ο Πάοκ έπεσε μετά από πάρα πολλούς μήνες, Σταύρο, και αγάπη την κορυφή. Ναι, εντάξει. Είναι και τα παιχνίδια που έπαιξε. Ας πάει και ο Ολυμπιακός να παίξει με στην ΑΕΚ. Ναι. Έχει και τον Άρη Ολυμπιακός την επόμενη αγωνιστική Κυριακή. Έχει και τον Άρη. Αν κερδίσουμε στην Τρίπολη, ναι. Αν βάλω κάτω από 1000 στο διπλό, κατουρίστε με. Ρε Σταύρο, φτάνει για σήμερα. Το κάνε μόδα. Το κάνε μόδα, ο Ιντέγε. Πες κάτι άλλο. Πληροφορήστε με. Ωραία. Ναι. Golden Drake. Yellow River. Yellow River. Πέντε βαθμούς έχει ο Άρης, ρε. Πρέπει λοιπόν να παλέψει. Τι, δύσκολα είναι. Το με τον wrestling είναι. Πρέπει. Και πάει Ξάνθη μετά. Πρέπει να το χτυπήσει. Στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη όμως μεταμαζεύεται. Τελειώνει ο γύρος σιγά σιγά. Golden rain, golden rain. Φτάνει. Είχαμε την επανεμφάνιση του Μαουρίσιου.
Σημαντικό. Εγώ δεν κατάλαβα το λόγο της παρουσίας του, εκθέσεις τουλάχιστον, αλλά είναι σημαντικό. Και είναι πιο σημαντικό ο Φερέιρα πιστεύω από οτιδήποτε άλλο. Φερέιρα έχει τη μεσαία γραμμή. Αυτό δεν θέλατε το συνόλο, δεν μας πήξατε. Ναι. Ναι, εντάξει. Δεν κατάλαβα ξαναλέω την παρουσία του στο 87 του αγώνα, στο 88. Είναι και ψυχολογικό, είναι και να πάρει. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ο Μαουρίτσιο είναι. Αυτός με το Μίσης θα βγάλει το κουπί. Τι νομίζεις. Και θα είναι το rotation ο Αγκούστο. Ο οποίος και χθες δεν είναι κακός. Απλά είναι σε εκείνη τη φάση που δεν έχει κάνει κάτι λάθος. Κρατάει την μπάλα, ψάχνει την μπάσα στα πλάγια για να ρεμίσει το παιχνίδι και να βγάλει την ομάδα. Ναι. Εντάξει, να λυθεί τώρα αυτό. Και να χρεωθεί το παιδί λάθος. Ναι, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι λάθος δικό του. Δεν ήταν δηλαδή και στο live έτσι το έγραψα. Αλλά μετά είδα ότι. Εντάξει, ναι. Άμα το δεις. Το έγραψες έτσι στο live. Ναι, έγραψα στην αρχή ότι είναι λάθος και μετά είπα ότι είναι φάουλ. Το έσβησες εκείνο που. Όχι, δεν είσαι να το σβήσω. Είπα ότι είναι φάουλ. Δεν σβήνουμε. Αγιασοφιά.gr. Παιδιά, σιγά, εντάξει. Τα σβήνουμε, αγαπή και καλή φιλιά. Είπα στην επόμενη φάση. Κατευθείαν το διόρθωσα και είπα ότι είναι φάουλ. Δεν τα σβήνουμε. Είμαστε εμείς αντικειμενικοί, Σταύρο. Άκουλε τα αγάπη. Επειδή τις παραγγείλεις δεν τις φας εσύ, αλλά εγώ. Θα το όνομά μου έχει δίπλα. Το όνομά μου έχει. Ναι, χρεωμένη σε μένα είσαι κι εσύ. Ναι, σωστά και αυτό. Ναι. Ναι, οκ, okay, τέλος πάντων. Ωραία. Ανακεφαλαιώνοντας, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός σε μεγάλο διάστημα. Εγώ που έχω δει καμιά 50 παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, μπορεί να είναι το παιχνίδι με τις περισσότερες φάσεις που κάναμε στο ΟΑΚΑ ever. Σε λίγο θα φώναζε το γήπεδο φάουλ φάουλ. Δεν είχαμε τόσες φάσεις στο τελικό. Νομίζω ότι είχαμε. Τόσο πολύ κυριαρχία μία μετά την άλλη. Και δεν είχαμε τόσες. Ήμασταν πολύ καλύτεροι, είχαμε τις φάσεις, δεν είχαμε τόσες φάσεις. Έχω μια επιφύλαξη, θα το ρίξουμε. Και η ΑΕΚ είχε και δύο φάσεις στη ροή του αγώνα. Ένα σούτ του Αραούχο εκεί στο τέλος που έβγαλε ο Πασχαλάκης, ναι. Και ένα σούτ του Αραούχο πάλι που πέρασε out. Ψιλοσύριζα. Ναι. Ωραία. Χθες η ΑΕΚ φάση σε ροή του αγώνα έχει τον γκολ το οποίο είναι φάουλ. Και υπάρχουν και ένα σούτ του Αλμπάνη που πήγε στα πουλιά, ένα σούτ του Μπακάκη Πλασέ, άλλα χίλια να κάνει, δεν ναι. Θα μπει, ένα σούτ του Μάνταλου που σκότωσε τρεις, στην Αγία Σοφιά, ναι. Ωραία, και ένα σούτ του Λιβάγια στο τέλος που κόντραρε και δεν ανησύχησε κανέναν, μόνο το γήπεδο αυτή και μια έκκληση. Ωραία. Μαζέψαμε τόσο κόσμο, είναι εμπορική ομάδα ο ΠΑΟΚ, μαζέψαμε τόσο κόσμο. Ονόμα η ΑΕΚ. Τι πήγε να δει μόνο την ΑΕΚ, δηλαδή στο ΑΕΚ πανετολικό θα κοιτάξει τον κόσμο. Όχι. Όχι. Έγινε εκεί μάζοξη, εκεί απογραφή. Η προπόληση είναι την πρώτη φορά στην ιστορία της προπόλησης που μειωνόταν η προπόληση στους πρώτους μήνες. Το παρατήρησε αυτό, ναι. Το παρατήρησε, ξεκίνησε από 40.000, 30.000, 20 κλείσαμε. Ωραία. Στο δεύτερο γύρο, παιδιά, αν είστε λίγο σοβαροί, πάω TV 8 ευρώ. Ναι. Εντάξει. Δεν κλέψουμε. 8 ευρώ. Μπορεί να βρεθεί κάποιος που θα του δώσει πάλι το link. Ναι. Όχι, 60 θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν. Είναι κυμπάρδες. Εντάξει. Όπως παραδέχτηκαν τον κόλ του Μαουρίτσιο ήταν εδώ, Βαρέρα ήταν καθαρό. Όπως παραδέχτηκαν ότι χθες ήταν φάουλ. Μόνο ναι. Ο Γιώργος Ομαντέος, από Θεόνο, γράφει στο post του ότι είναι φάουλ. Ψάχνω τον δεύτερο. Αλλά ο Γιώργος είναι ένα παιδί από δημοσιογραφική οικογένεια, σοβαρό παιδί. Και είναι πρώτα απ' όλα δημοσιογράφος και μετά οπαδός. Παρότι ρεπόρτερ ΑΕΚ και. Μπράβο του. Θα πληρώσω το 8 λοιπόν. Έτσι δεν είναι, Στέργιο. Έτσι πρέπει να είναι, Σταύρο, δεν ξέρω αν θα γίνει όμως. Πρέπει λίγο η ΠΑΕ να κινηθεί λίγο περισσότερο. Τι να κινηθεί, απάντω λέει η πλήρωση το 8 ευρώ. Δεν θα πάει πόρτα-πόρτα. Φαντάζεσαι να πάει πόρτα-πόρτα. 8 ευρώ. Έχει ένα 8 ευρώ, φλαράκο. Βλέπετε το μάτς, ναι, να περάσουμε λίγο να δούμε. Όχι, όταν έρθει ο καιρός. Έχουμε ακόμα δρόμο, νομίζω είναι 20 Οκτωβρίου το μάτς με τη Λαμία. Ας οργανωθεί λίγο η ΠΑΕ καλύτερα, γιατί οι πειρατές και στην πόλη μας και σε όλη την Ελλάδα οργιάζουν. Οι επαγγελματίες. Ήδη οι επαγγελματίες έχουν δεχτεί εξώδικα. Και εγώ το ξαναλέω, επειδή δεν ξέρω αν. Που, άμα δεν πληρώσουν, θα φάνε κεφαλιά. Θα πληρώσουν επί 10. Βάλε και τα παράβολα στα δικαστήρια, βάλε και αυτά. Α, σου πω εγώ το 200 πόσο θα βγει. Άμα θες, μην το δίνεις. Και στα πρακτορία, παιδιά, εγώ το ξαναλέω. Γιατί νομίζουμε όλοι τα καφέ είναι το θέμα, αλλά και τα πρακτορία.
Δείχνουν τον αγώνα. Έχει ο ΠΑΠ λεφτά. Έτσι είναι, Σταύρο. Και ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Εν τω μεταξύ, επειδή λέτε για τον κόσμο, στη φάση του ΑΚΠΟΜ που περνάει 2-3 και φεύγει, που το βγάζει ο Μπάρκας, το γήπεδο μόνο που δεν φωνάζει φάουλ, φάουλ όλοι. Δηλαδή είχε παγώσει το, σε εκείνη τη φάση του ΑΚΠΟΜ. Που πάγωσε όλο το γήπεδο. Mm. Δηλαδή αυτοί πρέπει να ήταν εντελώς σοκαρισμένοι από αυτό που βλέπανε. Και στο πρωτεμήχρονο και μετά. Και με το μήνυμα του φίλου του Χρήστου, αληθεύει ότι πάει άρεσε να βγάλει άρωμα eau de toilette brown indege με αιγυπτιακό εσάνς γλυκάς ορχιδέας. Άλλο γράφει, το σώσαμε στο 90. Είχε μια παύση. Ναι. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Νομίζω αναλύσαμε τα του ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Ό,τι παραπάνω να πούμε. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ, χάρη στον Ελβετό διαιτητή και χάρη στα ατομικά του λάθη σε στημένες μπάλες, γιατί δεν πρέπει να περνάει αυτό στον ντούκου, ανεξάρτητα αν προηγήθηκαν φάουλ που δεν έγιναν ποτέ και η ΑΕΚ πήρε στημένες μπάλες, πάλι γίνανε λάθη στα μαρκαρίσματα. Ο Βαρέλα ήταν πάλι μέσα στο πρώτο γκολ. Αντίδραση που δεν μας έχει συνηθίσει, δηλαδή να είναι χαλαρός και να μην έχει επίγνωση του ποιος είναι δίπλα του, πίσω του, μπροστά του και πού πρέπει να πάει, να καλύψει. Δεύτερη ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ παίζει την επόμενη Κυριακή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εννοείται πως είναι επιτακτική ανάγκη η επιστροφή της ομάδας στις νίκες και μετά ακολουθεί η διακοπή για τις εθνικές, οπότε θα έχει άλλες δύο εβδομάδες ο Φερέιρα για να δει πως μπορεί να βελτιώσει τη μεσοαμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ γενικότερα. Παναθηναϊκός Ξάνθης Σάββατο 5 Οκτωβρίου και Λάρισα ΑΕΚ. Κυριακή Βόλος Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ στις 5 και 4. Όφι Πανιώνιος ίδια ώρα, 7.30 ώρα Κυριακής, Άρης Ολυμπιακός και Δευτέρα Λαμία Πανετολικός. Νομίζω, Αγάπη, είναι η πρώτη Δευτέρα που έχουμε αγώνα. Η πρώτη είναι. Μπαίνει λοιπόν στη ζωή μας και η Δευτέρα. Ποιο παιχνίδι είπα, το ξέχασα κιόλας. Λαμία Πανετολικός. Δεν θα κάτσω να το δω. 8 η ώρα Δευτέρας. Νομίζω ότι γενικά δύσκολα. Ναι. Να καθίσει κάποιο να το δει, αλλά. Το βράδυ τα στιγμιότυπα και μια χαρά. Καλυφθήκαμε. Ολυμπιακός 13, Ξάνθη 12. Τρομερή πορεία της Ξάνθης. 3-1 χθες στον Βόλο. ΠΑΟΚ 11. Όφι 10, ΑΕΚ 10, Βόλος 9. Ψηλά και ο Βόλος. Έτσι κλείνει η εξάδα των προνομιούχων θέσεων. 7η Λάρισα με 7. 8ο Άρης με 5. Ατρόμητος Παναθηναϊκός 5. Τρίπολη 3. Λαμία 3. Πανετολικός 0. Πανιώνιος στο μείον 2. Για τον Μαρούσιο τα είπαμε. Νομίζω θα πάρει και χρόνο στην Τρίπολη. Και μετά στη διακοπή θα κοιτάξει ο Φερέρα πώς θα τον μπολιάσει περισσότερο στην ομάδα. Οπότε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Μαρούσιο να είναι και πάλι σταθερά του ΠΑΟΚ. Ο Φερέρα, ο οποίος και χθες μίλησε για τις επιλογές του και για τη φιλοσοφία του και για το πώς θέλει να βλέπει τον ΠΑΟΚ ο ίδιος. Και είχε και σε μια στιγμή συνέντευξη τύπου, έτσι ανέβηκαν οι τόνοι κάπως, και είπε για μια ακόμη φορά ότι εμένα, αν δεν μου αρέσει κάτι, δεν μπορώ να το περάσω στην ομάδα. Και ότι αν δεν συμφωνώ με κάτι, δεν μπορώ να το κάνω. Νομίζω αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί πολλοί μίλησαν μέσα στην εβδομάδα για διάφορες αλλαγές. Όχι να γίνει αυτό, όχι να γίνει εκείνο. Έγιναν αλλαγές όντως. Απέδωσαν κιόλας. Βέβαια, πάντα ξέρεις, είναι αυτό που λένε, όποιος λείπει, τον αφήνουμε λίγο. Ναι. Και λέμε ότι αν τον συμπαθώ, ότι αν ήταν θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αν δεν τον συμπαθώ, δεν ήταν γι' αυτό που πήγε καλά η ομάδα. Γιατί υπόθηκαν και πολλά τέτοια. Και για τον Μπέλκα και γενικότερα. Αλλά εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είχε μια καλή εικόνα. Εγώ νομίζω ότι αν ο Μπίσεσβαρ ήταν καλύτερα, δεν ο ΠΑΟΚ θα είχε ακόμα καλύτερη εικόνα. Συνεχίζει να μην είναι καλός. Και δεν είναι μόνο το πέναλτι. Όχι, είναι η συνολική του εικόνα. Του Μπίσεσβαρ. Και η στιγμή που βγαίνει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Που είναι 4-2, 3-2. Που αυτό δεν είναι Μπίσεσβαρ, ναι. Γενικά, βασικά, δεν γενικά ο Μπίσεσβαρ δεν είναι σε καλή κατάσταση, φαίνεται. Είναι ο ίδιος έχει θέσει τον πήγη ψηλά, γι' αυτό και τον αγαπάει ο κόσμος, αλλά δεν είναι καλά ο Μπίσεσβαρ. Όταν είναι καλά, ανεβάζει νομίζω τον ΠΑΟΚ μία και δύο ταχύτητες. Και τρεις, με αυτά που του δίνει.
αλλά δεν είναι καλός. Μετά τα μάτια με τον Άγιαξ δεν έχει δύο παιχνίδια καλά και τέσσερα άσχημα. Έχει μόνο άσχημα παιχνίδια για μένα. Επίσης, αυτό που είδα εγώ είναι πάλι ένας κακός Ζαμπά όταν μπήκε. Ναι. Εκτός τόπου και χρόνου. Απαρατήρητος πέρασε. Τίποτα. Σε κανένα σημείο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το οτιδήποτε. Πουθενά. Ο Ροντρίγκο νομίζω ότι στάθηκε καλά. Δεν okay. έκανε το φοβερό, αλλά είναι και αυτός ο ρόλος που το δεξί μπακ ο Φερέιρα τον έχει σε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Περιορίστηκε κάπως τον Ροντρίγκο, αλλά ήταν καλός. Καλός ήταν, αλλά δεν προβλημάτισε τον Φερέιρα αν θα βάλει στην Τρίπολη τον Ροντρίγκο ή τον Μάτος που επιστρέφει. Και δεν περιμένει σε πρώτη φάση να σε προβληματίσει. Περιμένει να έχει τουλάχιστον το κεφάλι σου ήσυχο ότι αν λείπει ο Μάτος θα έχω έναν παίκτη που μπορεί να μου δώσει πέντε πράγματα. Αυτό νομίζω ο Ροντρίγκο προς το παρόν το κάνει. Για τον Σβιντέρσκι τα είπαμε. Για τον Άκπομ τα είπαμε. Φοβερή Γιαννούλης και Λιμιός, πραγματικά. Φοβερή. Σταθερή παρουσία και μπράβο του. Ο Λιμιός νομίζω ότι αν πετύχει και γκολ θα έκανε το τέλειο παιχνίδι. Αλλά έκανε φοβερή δουλειά ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Κατ' εμέ και νομίζω για τους περισσότερους από εσάς. Ο Γιαννούλης το ίδιο. Έχω μια μικρή ένσταση βλέποντας τον γκολ το δεύτερο της ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα μπορούσε λίγο να έχει καλύτερη αντίδραση ο Γιαννούλης. Δηλαδή να κοιτάξει λίγο στην πλάτη και να δει ποιος είναι από πίσω του. Εντάξει. Γιατί όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ πήγε προς την μπάλα και άφησε κενό στην αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Αυτό ήταν μόνο το μείον για τον Γιαννούλη. Κατά τα άλλα έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και συνεχίζει τη χρονιά όπως την ξεκίνησε. Για το Βαρέλα τα είπαμε. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Πάρα πολλά λάθη. Είναι σαν να έχει το μαύρο σύννεφο από πάνω του. Ναι. Δηλαδή, ό,τι καλά και να κάνεις, όταν έχεις αυτή την αντίδραση στον γκολ, τα περισσότερα σβήνονται τα καλά και μένει αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί. Έχει δίκιο εν μέρει ο Σταύρος για τον Ίγκασον, αλλά πρέπει κάτι να κάνεις. Ναι. Θα διορθώσεις κάτι στη μεσαία γραμμή για να βελτιώσεις και την άμυνα. Θα πας να αλλάξεις κάτι στην άμυνα που το κάτι σημαίνει να κάτσει λίγο στον πάγκο ο Βαρέλα και να πάρει μια ευκαιρία ο Ίγκασον, δεν ξέρω. Τι μπορεί να κάνει, το ξέρει καλύτερα ο Φερέιρα. Για τον Ακούσο το είπαμε και για τον γενικότερα αναφερθήκαμε σε όλους όσους αγωνίστηκαν. Και ακόμα μια φορά δεν αγωνίστηκε ο Στόχ, δεν αγωνίστηκε ο Λάμπρο. Ο Λάμπρο έμεινε και εκτός αποστολής. Ναι, ο Εσίτη δεν αγωνίστηκε. Στο δικό μου το μυαλό θα μπορούσε να προσφέρει και λύσεις μετά το 1-2. Ο Εσίτη. Εντάξει, θεωρητικά και κάνοντας τους μεταχριστών προφήτες. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να αλλάξει για παράδειγμα τον Έλ Καντουρί, που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Μαροκινός. Εγώ νομίζω ότι ο Καντουρί είχε έναν πιο ελεύθερο ρόλο και βγήκε μέχρι ένα σημείο. Στο δεύτερο μήχρονο άρχισε να πέφτει. Δεν μου άρεσε εμένα. Όχι, σχεδόν σε όλο το μάτς. Τα έκανε. Εντάξει, και okay. διαδρόμους άνοιγε. Δεν έπαιζε καμία περίπτωση αριστερά. Ωραία. Δεν ήταν εκεί σίγουρα. Αλλά. Πω, διαφωνώ λίγο για τον Καντουρί. Κατά τα άλλα, ναι, συμφωνώ στα υπόλοιπα. Αυτά εν ολίγης. Ο ΠΑΟΚ με αυτά και με αυτά έχει την τρίτη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. 10 γκολ έχει δεχτεί ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανετολικός. Ο Βόλος έχει δεχτεί 9 και ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ μαζί με τη Λαμία και τον Ατρόμητο έχουν δεχτεί από 8 γκολ σε 5 παιχνίδια. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Γκόλο ΠΑΟΚ από τον Πανιόνιο, γκόλο από τον Πανετολικό. Κινδύνευσε στα δύο μάτς, ανεξάρτητα αν τα κέρδισε. Αλλά κινδύνευσε μέχρι το τέλος, είναι η αλήθεια. 2 γκολ στο Περιστέρι, 2 γκολ με τον Άρη, 2 γκολ με την ΑΕΚ. Εγώ το λέω συνεχώς, όταν δέχεσαι 1-2 γκολ συνέχεια, θα αφήνεις βαθμούς πάρα πολύ συχνά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γενικό σχόλιο είναι αυτό. Εντάξει, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη και με τον Άρη και με την ΑΕΚ. Ειδικά χθες δεν το συζητάμε, αλλά όταν δέχεσαι 2 γκολ στα 3 τελευταία παιχνίδια, ένα μάτς το κέρδισες με γκολ στις καθυστερήσεις του Κρέσπο στο Περιστέρι και άφησες 4 βαθμούς. Με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να μην δείχνει τίποτα. Εντάξει, αφήνω τα σχόλια για παιχταράδες και σούπερ λειτουργία για την εσωτερική του κατανάλωση. Γελάει ο πλανήτης. Δεν με εντυπωσιάζει ο Ολυμπιακός. Καλά, στην Ελλάδα νομίζω προς το παρόν κανέναν, αλλά εντάξει, άλλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, κέρδισε την Λαμία με 2-0. Και αν κάποιος δεν έχει δει το μάτς και διαβάσει ρεπορτάζ
ερυθρόλευκων ή αντικειμενικών μέσα εισαγωγικά εφημερίδες, θα νομίζω ότι είναι η Manchester City, μάλλον είναι η Liverpool κατά σειρά φορμαρισμένη, η City και μετά είναι ο Ολυμπιακός σε όλη την Ιφίλιο. Οκ. Okay. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είτε να επιστρέψει στην κορυφή, είτε να άμεσα να γίνει αυτό, είτε να παραμείνει στο μείον 2 τον Ολυμπιακό. Μέχρι να έρθει η ώρα του αγώνα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Δεν πρέπει να αφήσει ο ΠΑΟΚ να ανοίξει άλλο η ψαλίδα. Μπορεί νομίζω να βρεθεί και πάλι στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, αλλά και αυτό να μην συμβεί, ας είναι στο μείον 2 μέχρι το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, όντως υπάρχει η έξτρα περίοδος πρωταθλήματος, όπου θα υπάρχουν 10 απαιτητικές αγωνιστικές για όλους, αλλά καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μην μπει με μειονέκτημα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, νομίζω τα ποδοσφαιρικά τα καλύψαμε λίγο πολύ. Είπαμε ναι, και δεν τον αφήσαμε αγώνα, κάτι, ναι. Είπαμε γενικότερα το πώς είδαμε όλο το παιχνίδι. Υπήρχε το μεγάλο παιχνίδι και στο μπάσκετ και εκεί έγιναν πολλά, τα είπαμε και στην αρχή με τον Σταύρο. Πάμε λίγο να ακούσουμε από όλα Τσόχλα και να επιστρέψουμε πάμε μετά με Νίκο. Να ναι, πούμε λίγο στο κλίμα σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε Τσόχλα. Πώς αισθάνεστε και στα αποδυτήρια, πώς ήταν τα παιδιά. Τι σας άφησε ο τρόπος με τον οποίο το χάσαμε το παιχνίδι λίγα. Θα ξεκινήσω από τον μπάσκετ. Εμείς σήμερα παίξαμε ένα περίεργο παιχνίδι, πρώτον γιατί ήταν η πρεμιέρα. Όλες οι πρεμιέρες είναι λίγο δύσκολες, δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Αυτή ήταν ακόμα περισσότερο διότι ο Άρης φτιάχτηκε για αυτός τελευταία στιγμή όπως και εμείς και δεν είχαμε καν καμία εικόνα από το φιλικά του, οπότε είναι λίγο, ξέρεις, λίγο περίεργο να μην ξέρεις τι μπορεί να κάνεις τόσο καλό σκάουτινγκ για το τι θα συναντήσεις. Μπορώ να πω ότι είχαμε ένα κακό δεκάλεπτο, πολύ κακό, αλλά μιλήσαμε στα αποδυτήρια. Μας μίλησε ο coach και βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δείξαμε χαρακτήρα. Είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η ενέργεια που βγάλαμε, ο χαρακτήρας που δείξαν αρκετά παιδιά και πιστεύω έχουμε να δείξουμε πολλά ακόμα στο μέλλον και προατομικά και σαν ομάδα. Ο χρόνος πιστεύω θα είναι σύμμαχός μας από εδώ και πέρα. Δυστυχώς χάσαμε ένα παιχνίδι που άμα είχαμε κερδίσει θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία μας να μας βοηθήσει στη συνέχεια. Τώρα για τον τρόπο που ήρθε που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι πρέπει να ξεπερνάς όλες τις δυσκολίες, όλους τους αντιπάλους και να συνεχίσεις, να γίνεις πιο δυνατός από αυτό για να βελτιώνεις σαν ομάδα και σαν χαρακτήρας. Τώρα εγώ τώρα δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη δεν έχω ξαναδεί να δίνει τέτοιο φάουλ, δεν το έχω δει στο replay. Ίσως αδικό και το ρεύτη, να σου πω. Θέλω να το δω, αλλά εγώ έτσι όπως το νιώσα, θεωρώ ότι δεν το δίνει στο δευτερόλεπτα. Πιστεύω ότι κρίνει το μάτς. Πέρα από την τελευταία φάση, συνολικά οι διαιτητές φάνηκε να μεροληπτούν απέναντι στον Άρη. Δεν ήταν μόνο το δικό σου το τελευταίο φάουλ, ήταν και στο Σαρικόπουλο. Καθόρισε πολύ την παρουσία του στο παρκέ. Στην παράταση δεν υπήρχε, θα μπορούσε δηλαδή η ομάδα να έχει και τον Σαρικόπουλο στην παράταση. Αυτό το, η διαφορά επίσης τεράστια στις βολές, φαντάζομαι το ίδιο σας το πω μετά. Τώρα συγγνώμη, αλλά επειδή δεν έχω δει παιδιά το μάσκι και επειδή έχω πολύ ανεβασμένους στιγμούς, θέλω να το δω ήρεμα και δεν μπορώ να κρίνω τώρα αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι έτσι όπως θα λες. Κατάλαβες, όταν είσαι και φορτωμένος, μπορεί να πεις και πράγματα που δεν θες, οπότε δεν θέλω να σχολιάσω άλλο τη διευθυνσία. Παρακαλώ. Όταν κάποιος είναι 20 χρόνια στο γήπεδο και σε ένα τόσο σύντομα της παράτασης για ένα πόντο, χάνεις από μια ομάδα η οποία έχει 20 πολλές παραπάνω, μια ομάδα καινούργια. Εσύ ουσιαστικά η φωτογράφηση σου φάντασμα. Είσαι μια ομάδα φάντασμα, δεν ξέρατε. Έτσι, όταν είναι 20 πολλές παραπάνω, τι λέει αυτό, σου δίνει κίνητρο να συνεχίσεις. Σου είπα και πριν, εμείς το ξεπερνάς, δεν έχει ο χαρακτήρας σου, λέω, χτίζεται ενάντια σε όλες τις δυσκολίες. Όπως και να χάσαμε, χάσαμε και από δικά μας λάθη, χάσαμε και από λάθη των διαιτητών. Ό,τι και να κάνεις, εμείς πρέπει να βελτιωνόμαστε, πρέπει να βάζουμε το κεφάλι κάτω, να δουλεύουμε κάθε μέρα. Φέτος έχουμε παιδιά που έχουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θεωρώ ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και με τον coach, πολύ δυνατά, κάνουμε τις προπονήσεις, βγάζουμε πολλή ενέργεια, πολλή ένταση και αυτό στη συνέχεια θα μας βγει.
ελπίζω να βάλουμε και λίγο περισσότερο, πώς θα προσπαθήσουμε να, στη χημεία μας να δουλέψουμε και, στα, και στο μυαλό μας λίγο περισσότερο για να βελτιωθούμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα στο μέλλον. Αυτός ήταν ο Απόλλωνας Τσόχλας. Ωραίος τύπος. Φαντάζομαι ότι όταν είδε τη φάση σε επανάληψη, ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα σκέφτηκε, τι θα είπε, πώς αντέδρασε. Οι δηλώσεις είναι ακριβώς μετά το τέλος του αγώνα. Προσπαθεί να είναι ψυχρυμός. Και αφήνει ένα μικρό παράθυρο, μήπως έκανε φάουλ, αλλά όπως είδαμε όλοι, και σε κανονική ροή, αλλά πόσο μάλλον σε επανάληψη, το σφύριγμα είναι μετικό. 2,7 δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει προσπάθεια για σουτ, χωρίς να υπάρχει προσπάθεια για μπάσιμο ή οτιδήποτε άλλο, αυτός ο ανεκδίκητος σφυρίζει φάουλ και καθορίζει την τύχη ενός αγώνα. Που με τα στραβά του, με τα φτωχά ρόστρα των δύο ομάδων, σε σχέση με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια και πολύ παλιότερα, δεν πάβει να ήταν ένα ντέρμπι που σε κρατούσε είτε στο γήπεδο είτε στην τηλεόραση και βρέθηκε αυτός ο ανεδίκητος και καθόρισε το παιχνίδι. Θα ξαναπάμε στο μπάσκετ. Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Έχουμε μαζί μας τον Ραφαήλ. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα κιόλας. Λοιπόν, επίσης. Πρώτη νίκη για την ομάδα handball στο Άργος. Σημαντικό διπλό, νομίζω, και για ψυχολογικούς λόγους για την ομάδα. Σημαντικό διπλό ακριβώς και για βαθμολογικής και για ψυχολογικής σημασίας. Σε μια έδρα που ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να περάσει με νίκη. Σε πάρα πολύ δραματικό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχασε μια διαφορά 4 γκολ που είχε. Τελικά όμως στο τέλος έδειξε την ποιότητά του και τις λύσεις που είχε. Πολύ καλό το ντεμπούτο από τον Μπόρις Κρούτσκοφ, τον νέο Ουκρανό τερματοφύλακα. Βοήθησε πάρα πολύ με τις επεμβάσεις του σε κρίσιμα σημεία και νομίζω ότι πλέον δείχνει η ομάδα ότι είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Ραφαήλ, κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Είχαμε και μια ανακοίνωση την Παρασκευή το μεσημέρι του ΠΑΟ κατά τη Σοχέ. Ναι, 6 μέρες μετά από το μάτς με την ΑΕΚ, τα είχε πει και ο Θοδωρής Πετρίδης, τα λέγαμε και εμείς μετά το μάτς με την ΑΕΚ, ότι δεν χρειαζόταν σε εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ να έχει την έννοια των διαιτητών. Ο ΠΑΟ νομίζω ήταν σαφέστατος με την ανακοίνωση που έβγαλε. Είπε ότι δεν ανεχόμαστε από κανένα να παίζει με τον υδρότο των αθλητών μας, τον εμπεγμό από τους ανθρώπους της ΚΕΔ. Είναι νομίζω ένα καμπανάκι από πλευράς ΠΑΟΚ, γιατί αυτή η διαιτησία ήρθε στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Επομένως, σίγουρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Πάντως, Ραφαήλ, τα πρώτα δείγματα της ομάδας και στην ήττα από την ΑΕΚ, που μπορεί και να μην ήταν ήττα αν υπήρχε ο Κρούτσοφ, νομίζω. Ναι, ισχύει. Ενδεχομένως, οκ, θεωρητικά μιλάμε, αλλά έδειξε ο νέος θεματοφύλακας ότι είναι ικανός, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Η ομάδα δίνει δείγματα αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή θα είναι μια ομάδα με σαφή προσανατολισμό και όπλο την ομοιογένεια και τη διάθεση των παιχτών να πετύχουν κάτι καλό. Δηλαδή θα είναι ο ΠΑΟΚ ζόρικος αντίπαλος για όλους. Ναι, ναι, θα είναι, αυτό δείχνει και νομίζω ότι έχει και το στοιχείο της έκπληξης που λέγαμε, επειδή έχει αρκετούς νέους παίχτες στο ρόστερ του. Έχει παίχτες έμπειρους που στα δύσκολα σημεία κουβαλάνε την ομάδα, όπως έκαναν ο Πετρίδης με τον Παλάσκα στο μάτς στο Άργος. Θα πάει μέχρι τέλους νομίζω ο ΠΑΟΚ και σίγουρα θα ζωρίσει και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που κι αυτοί δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Μπορεί να έχουν κάνει δύο νίκες, αλλά μέχρι στιγμής η εικόνα τους δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Επίσημη δράση δεν είχαμε για κάποια άλλη ομάδα το Σαββατοκύριακο. Όχι, μόνο φιλικά παιχνίδια είχαμε αρκετά και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ γυναικών. Νομίζω τα πιο σημαντικά ήταν στο βόλεϊ των ανδρών, γιατί είχαμε έτσι μια πρώτη εικόνα του νέου ΠΑΟΚ. Βέβαια, καμία σχέση με αυτό που θα δούμε στη νέα σεζόν, γιατί έλειπε και ο Ντίμα Φιλίπουφ και ο Στίβ Μάρσαλ. Ο Ντίμα έχει επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη εδώ και μια εβδομάδα. Ο Μάρσαλ τον περιμένουμε στα μέσα Οκτωβρίου, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα συμμετέχει με την Εθνική Ομάδα του Καναδά. Καλή εικόνα, θετική από τον ΠΑΟΚ στα δύο φιλικά που έδωσε στη Βέρεια. Το Σάββατο με την Μάρεκ 3-2 σετ απέναντι σε μια ομάδα που σε δύο εβδομάδες ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο Βουλγαρικό Πρωτάθλημα και ήταν σαφώς πιο έτοιμη. Βρήκε όμως τις λύσεις ο ΠΑΟΚ και από τον Ηλίνιχ και από τον Άλμπο, που έδειξαν και στο μάτς το χθεσινό με τον Φίλιππο Βέρες που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-0 ότι θα είναι παίχτες που θα τον κουβαλήσουν επιθετικά
σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Καλή λειτουργία και στο μπλοκ χθες με 12 μπλοκ συνολικά ο ΠΑΟΚ και μάλιστα έπαιξε στο παιχνίδι ο Σαντοβάλ, ο Κουβανός και ο Χαραλαμπίδης κεντρικός. Ο Τακουρίδης έπαιξε στο παιχνίδι του Σαββάτου και ο Σωτηρίου σε πολύ καλή κατάσταση στο επιθετικό κομμάτι. Νομίζω ότι και εκεί σιγά σιγά με τα φιλικά η ομάδα θα βρει το δρόμο της και σίγουρα περιμένουμε και τις προσθήκες των Φιλίππορ και Μάρσαλ για να δούμε την πρώτη εικόνα στα επίσημα παιχνίδια. Έχει βόλτα στο Παλατάκι σήμερα το μενού? Έχει, ναι, γιατί είναι η παρουσίαση του γυναικείου μπάσκετ για 10η χρονιά. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με την εταιρεία Κιάννα. Είναι μια σχέση νομίζω που κρατάει όλα αυτά τα χρόνια. Σημαντική βέβαια στήριξη σε ένα άθλημα το οποίο κάνει τη δική του προσπάθεια και τα τελευταία χρόνια πετυχαίνει τις ιστορικές επιτυχίες αυτές, όπως πέρσι με την δεύτερη θέση που ήταν υψηλότερη, με την συμμετοχή στο τελικό κυπέλλου τα προηγούμενα χρόνια. Θα γίνει και η παρουσίαση του νέου ρόστερ, της Φανέλας. Έχει έρθει και η Αμερικανίδα, η πρώτη, η Βαριόλα Τάμα, η οποία έπαιξε και χθες στο φιλικό με τα Γιάννενα. Εύκολα κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 90-51. Οπότε και εκεί μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς επίσημων υποχρεώσεων. Αφού την επόμενη Κυριακή υπάρχει νοκάουτ αναμέτρηση για το κύπελο στο Παλατάκι με την Ελευθερία Μοσχάτου. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και για την νίκη του Χάντμπολ στην έδρα του Διομίδη. Πότε πήξε K19? Κυριακή πρωί. Χθες το πρωί. Χθες το πρωί. Κέρδισε η ομάδα του Παύλο Γκαρσία, επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο διαδοχικές ισοπαλίες με Ατρόμητο και Άρη στη Σουρωτή. 0-1 ο ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ. Καλή νίκη. Ο ΠΑΟΚ έτσι μείωσε την ψαλίδα που τον χωρίζει από το πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στους δύο βαθμούς. 13 βαθμούς Παναθηναϊκός, 12 Ολυμπιακός, 11 ο ΠΑΟΚ, 11 ο Ατρόμητος, 10 η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της K19. Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Παύλου Γκαρσία. Η K17 κέρδισε 5-1 τη Λάρισα. Συνεχίζει το απόλυτο. 4 αγώνες, 12 βαθμοί. Τα σημειώνουμε και αυτά. Θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο στην κουβέντα για τον μπάσκετ, να ασχοληθούμε με τον ανεκδίκητο διαιτητή αυτόν που έτσι θελικά έκρινε ένα παιχνίδι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η τελευταία. Έχει χάσει ο ΠΑΟΚ τίτλους έτσι, έχει χάσει πρωταθλήματα, έχει χάσει κύπελα. Με πιο πρόσφατο νομίζω αυτό το περσινό με τον Παναθηναϊκό, ένα ακόμα ανύπαρτο φάουλ που καθόρισε ουσιαστικά τον τελικό και στέρισε από τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να διεκδικήσει την κατάκτηση του κυπέλου. Έτσι και χθες ένας διαιτητής στέρισε από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να παίξει και δεύτερη παράταση. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον Νίκο. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τελευταίο 25 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24, πρώτο της εβδομάδας, στον απόϊχο της οπαλίας που μοιάζει σαν ήττα, γιατί τόσο πολύ έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ. Είναι αυτό η πραγματικότητα. Δηλαδή να νιώθει ο ΠΑΟΚ σαν ηττημένος που φεύγει με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα από την ΑΕΚ, η οποία έχει να τον κερδίσει δύο χρόνια και κάτι. Και ο αντίπαλος αγάπη να νιώθει ανακουφισμένος. Γιατί αντίπαλος... δεν πέρασε το τρένο από πάνω του. Ο αντίπαλος νιώθει ακόμα και αδικημένος, ρε. Ο Μέρκετ δεν λένε. Ότι με βάση λέει την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει κάτι να πουλήσουν κι αυτοί. Με βάση λέει την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει και την ανατροπή. Να κερδίσει και το παιχνίδι. Δεν πουλάει στην Ελλάδα η άποψη ενός ρεπόρτερ μιας ομάδας και να πει: παιδιά, είμαστε 10 κλάσεις κάτω από τον ΠΑΟΚ. Το γράφουν οι ίδιοι οπαδοί της ΑΕΚ. Κάτι παράπονα για την διαιτησία είδα για την ΑΕΚ, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Δηλαδή σε ποιο σημείο. Γενικά και στα πηγαδάκια που κάνουν και βλέπω και το σχόλιο του κόσμου, το κλίμα είναι ευτυχώς που δεν μας τσαλαπάτησε το τρένο του ΠΑΟΚ και τη βγάλαμε καθαρή. Γιατί αν τελειώνει το παιχνίδι 0-4 ή 1-4, όχι λαϊκά δικαστήρια θα είχαμε. Κυνηγητά θα είχαμε. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο μαζί μας. Καλησπέρα. Νίκο, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Έχει χάσει, έλεγα πριν, ο ΠΑΟΚ τίτλους και τίτλους. Ευρωπαϊκούς, ελληνικούς, αποσφυρίγματα. Εντάξει, στη μνήμη όλων
και εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ, είναι φυσικά τα 5 δευτερόλεπτα του Παπαδημητρίου στο σεφ. Θρυλική απόφαση στην κυριολεξία. Αλλά δεν γίνεται εσύ να κρίνονται παιχνίδια με ένα τέτοιο σφύριγμα σαν το χθεσινό. Δηλαδή είναι πραγματικά. Όχι σε βγάζει από τα ρούχα. Δηλαδή ο Γκάντι να είσαι, μπαίνει στο γήπεδο και το κάνει ανω κάτω. Κυνηγά σου διαιτητή. Ναι. Συμφωνούμε. Και για μια φάση που. Δηλαδή δεν σηκώνει καν αμφιβολία για το αν είναι φάουλ. Δηλαδή δεν σηκώνει αμφιβολία. Εκεί που είναι το παιχνίδι, εκεί που είναι ο χρόνος, έχοντας παιχτεί 45 λεπτά μπάσκετ. Και είναι μια φάση που είτε έτσι είτε αλλιώς κρίνει το παιχνίδι, έτσι. Νίκο, κοίταξε. Δίνονται δύο βολές, δύο δευτερόλεπτα, ακόμα μετά από το τέλος. Ναι. Εννοείται πως θα είχαν τη δεύτερη ο παίκτης του Άρη, αναμενόμενο. Επειδή ήξερε να τη χάσει και καλά έκανε, γιατί να μην αφήσει τον πάω χρόνο. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί πλέον, διότι δεν μπορεί να χάνει τη βολή επίθεση. Παίρνει κατοχή αμέσως ο αντίπαλος πλέον με τους καινούργιους κανόνες. Εντάξει, την έχασε ρε παιδί μου με επαγγελματικό τρόπο. Ας πούμε ναι. Δηλαδή, εσύ πίστευε ότι θα βάλει και τη δεύτερη, όχι. Όχι. Κι εγώ άμα ήμουν θα πήγαινα να τη χάσω. Και την έχασε μια χαρά, την έχασε, χωρίς να εκτεθεί. Αλλά το θέμα είναι, ξαναλέω, δεν υπάρχει προσπάθεια για σουτ και να πει σηκώθηκε ο παίκτης του Άρη και τον έκλεισε με το σώμα ο Τσόκλας. Να ανοίξουμε μια κουβέντα που να μην βγάλουμε άκρη, αν είναι φάουλ ή δεν είναι. Δεν έγινε προσπάθεια για μπάσιμο, σηκώθηκαν δύο παίκτες στον αέρα και να ψάχνουμε με το μικροσκόπιο, ναι, υπάρχει πάθος. Ναι. Είναι, μιλάμε μια φάση που πραγματικά δεν ξέρω. Είναι μια φάση η οποία δεύτερη, τρίτη περίοδο, δεύτερο ομαδικό φάουλ μπορεί και να το δίνεις. Αλλά και πάλι όταν, δηλαδή ο Άρης έχει τελευταία επίθεση 17 δευτερόλεπτα να κάνω λάθος. Νομίζω ότι τελευταία επίθεση του Άρη ξεκίνησε κάπου τόσο. 17 δευτερόλεπτα από Χωρίδη τριπλάρει στο ίδιο σημείο, εντάξει, και στα 3 δευτερόλεπτα πια, έτσι, παίρνει την απόφαση να πάει προς το καλάθι. Έτσι. Οπότε χρόνο μπροστά του πολύ δεν έχει στα 3 δευτερόλεπτα εκείνα. Και είναι μια φάση στην οποία ο Τσόχλας βάζει κάθετο το κορμί του, ωραία. Ο Μποχωρίδης επιδιώκει την επαφή, η οποία όμως δεν είναι φάουλ. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Επίσης, αν αυτή η επαφή ήταν φάουλ, στο 82-82, έτσι, πόσες επαφές θα έπρεπε να έχουν δοθεί φάουλ σε όλο το παιχνίδι και από την άλλη πλευρά. Για να είναι και βολές λίγο καλύτερα κατανεμημένες, κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο. Για να μην έχει 21 βολές παραπάνω, άρεσε να έχεις εγώ 10. Από τη στιγμή που δίνεις αυτή την επαφή στο 82-82. Στην παράταση. Ναι. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι και έχει δει μόνο τελευταία φάση, θα σκεφτεί ότι όλες οι επαφές σε όλο το παιχνίδι δίνονται φάουλ, άμα δεν είναι το 82-82 έτσι. Αλλά δεν δίνονταν. Δεν ξέρω, θέλω πολλά να πω, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά πραγματικά ήταν απόφαση που θα τη θυμόμαστε καιρό. Μπορεί να είχαν να πάρουν αεροπλάνο οι διαιτητές και να μην θέλω να γίνει. Ναι. Δεν έκρινε τίτλο. Όχι. Στέρισε από τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη. Στην δεύτερη παράταση. Μπορεί και να είχαν ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Να είχαν 5 πόντους. Μπορεί να κέρδιζε όμως. Ναι. Και στο φινάλε, ρε φίλε, δεν έχεις το δικαίωμα να κρίνεις ένα παιχνίδι έτσι. Ακριβώς. Δεν έχεις το δικαίωμα. Ακριβώς. Εντάξει. Γιατί δεν είναι φάση που γίνεται σε ένα σημείο του παιχνιδιού που υπάρχει χρόνος μπροστά για να το καλύψει τέλος πάντων. Δηλαδή, ας πούμε, έχει δοθεί ένα τέταρτο φάουλ στο Σαρικόπουλο στην τρίτη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω σκορ με 9 πόντους. Βάζει ένα τρίποντο ο Σμιθ και πάει στους 6. Και έχει δοθεί ένα επιθετικό φάουλ στο Σαρικόπουλο, δεν μετράει για το τρίποντο, το οποίο επιθετικό στο Σαρικόπουλο είναι το τέταρτο φάουλ του, έτσι, και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά αναγκάζεται να παίξει με πολλά προβλήματα στη ρακέτα του, να το πω έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι πίσω από το Σαρικόπουλο υπάρχει ένα παιδί το οποίο χθες αστόχησε εντυπωσιακά σε κάρφωμα. Που και πάλι ό,τι μπορούσε το έκανε. Έτσι. Και είναι το τέταρτο φάουλ. Και μάλιστα, δηλαδή, λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες, αλλά άμα δεις το παιχνίδι, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Το σκορ είναι 62-61, τελευταίο τετράλεπτο αν θυμάμαι του αγώνα, και ο Άρης έχει βάλει 3 πανομοιότυπα pick and roll, 3, ο Μποχωρίδης, ο Ντραγκίσεβιτς, πάει στο συν 7 και ο Σαρικόπουλος που έχει 4 φάουλ το οποίο τώρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πάει δυναμικά κάπου ψηλά σε μια φάση να δώσει ένα φάουλ και ο Πάκος έχει φάει 6 συνεχόμενους πόντους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λεπτομέρεια κι αυτή. Αλλά να που σε ένα παιχνίδι κλειστό. Λεπτομέρεια μία, λεπτομέρεια η άλλη. Αυτό λέμε. Ότι σε ένα παιχνίδι που είναι κλειστό και πάει στο πόντο, στο σουτ, στη μια φάση, στο, όταν οι αποφάσεις είναι υπέρ της μιας πλευράς, ποιος θα καθορίζει το αποτέλεσμα.
Εντάξει. Η πολύ καλή εμφάνιση του Μποχορίδη, πολύ καλό, συμφωνώ. MVP της αγωνιστικής, συμφωνώ. Αλλά υπάρχει ένα διαιτητής ο οποίος δεν έχει δει τις βολές στο τέλος. Σε μια φάση που δεν υπάρχει. Αλλά σου λέω ακόμα και έτσι χρειάζεται η τελευταία απόφαση να είναι αυτή που είναι για να κρυθεί ένα παιχνίδι. Ναι. Και είναι κρίμα για την προσπάθεια των παιδιών. Νομίζω δύο ισοδύναμες ομάδες, Νίκο, πάνω κάτω. Εντάξει, αυτό νομίζω θα το κρίνει η σεζόν. Τώρα έτσι όπως ήταν η κατάσταση και για τους δύο που ήταν ανέτοιμοι, που έπρεπε να παίξουν αυτό το παιχνίδι πρώτη αγωνιστική σε ένα γήπεδο που είχε μέσα 5.000 κόσμο και 35 βαθμού Κελσίου. Εντάξει, νομίζω ήταν αρκετά ανέτοιμοι και οι δύο, με κάποια κακά διαστήματα, κάποια καλά. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν πίστευα με όλα τα δεδομένα πριν το match ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, όταν δηλαδή ο Άρης στη δεύτερη περίοδο το έφερε το match εκεί που ήθελε, γιατί ο ΠΑΟΚ παρότι έβρισκε ελεύθερα σουτ δεν τα έβαζε και είχε θέμα στις επιστροφές του, οπότε ο Άρης έτρεξε, άνοιξε το ρυθμό και ξέφυγε. Δεν πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει τον τρόπο να επιστρέψει. Το κατάφερε και αυτό είναι ένα credit για αυτή την ομάδα. Το ότι και δεν το παράτησε και με σχέδιο και με πλάνο σιγά σιγά ροκάνησε τη διαφορά και τη μάζεψε και κατάφερε στο δεύτερο μέρος ο Φλεβαράκης να πάρει από τα ατού του ό,τι μπορεί από τον καθένα. Δηλαδή ο Σαρικόπουλος του δεύτερου ημιχρόνου με τον πρώτο δεν έχει καμία σχέση. Ο Σαρικόπουλος του πρώτο ημιχρόνου ήταν πρόβλημα και στις δύο άκρες του παρκέ. Στο δεύτερο όμως και rebound πήρε και τις φάσεις του τελείωσε και τις άμυνες του έπαιξε όσο μπορούσε. Ο Wiggins του πρώτου ημιχρόνου με τον Wiggins του δεύτερου ημιχρόνου δεν είχε επίσης καμία σχέση. Σωστό. Δηλαδή ο Αμερικανός και πάνω από τη στεφάνη το παιχνίδι του το έκανε και rebound επιθετικά πήρε και φάσεις που είχε κοντά στο καλάθι της τελείωσε. Ο Smith επίσης όταν βρήκε ρυθμό, γιατί είναι τέτοιος παίκτης ο Αμερικανός, είναι παίκτης ο οποίος στη μέρα του και όταν βρει ρυθμό είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις, γιατί μπορεί να βάλει, έχει ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει άμυνα εύκολα, μπορεί να βάλει μετά από τρίπλα με κάθε τρόπο. Δηλαδή είτε με βηματάκι προς τα πίσω, είτε με pick and roll. Έχει δηλαδή πολλούς τρόπους για να σκοράρει. Για τη στιγμή που βρήκε χθες το ρυθμό του, ήταν ασταμάτητος και έβαλε πολύ μεγάλα σουτ και στο τέλος της κανονικής περίοδου και στην παράταση. Και στο δεύτερο μήχρονο επίσης και ο Τσόχλας στο κομμάτι της δημιουργίας και της οργάνωσης ήταν πολύ καλό στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Και φυσικά όταν έχεις τον Μαργαρίτη έχεις μία σταθερά και στις δύο άκρες του παρκέ. Οπότε πάω στο δεύτερο μέρος. Όντως εμφανίστηκε καλός με βάση όλα τα δεδομένα που υπήρχαν πριν το μάτς και όσα δημιουργήθηκαν μέσα στο μάτς. Το ότι έχει κάποια κενά στο ρόστερ του, το ότι προφανώς και δεν θα είχε όλα τα του σε τόσο καλή μέρα, δηλαδή ας πούμε ο Μπέστ δεν είναι καλός, που είναι ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά. 0 πόντους σε 25 λεπτά, 0-4 δίποντα, 0-1 δίποντο, 0-3 τρίποντα. Ακριβώς, δεν κατάφερε να το συλλέξει και μάλιστα πότε μήχρονο είχε και θέμα και στην άμυνα με τον Μποχορίδη. Εντάξει, τα δυο τα παιδιά τα έχουμε ξαναπεί και για τον Όλους και για τον Εγεκέζε. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν αρκετό για να μπορέσει ο Φλεβαράκης από αυτούς τους παίχτες να πάρει ό,τι καλύτερο γίνεται. Τώρα, ποιο είναι αυτό? Δεν το ξέρω, να πω την αλήθεια. Δηλαδή χθες φάνηκαν και οι δύο ότι είναι δύσκολο να ακολουθήσουν. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι μια κατάσταση που την ξέρεις. Ναι, ναι. Θα ζήσεις με αυτό. Έτσι. Απλά το αναφέρω γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η Ευρώπη. Σε δύο εβδομάδες που θα ξεκινήσει η Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ θα μπει στη διαδικασία μέχρι τον Ιανουάριο, έτσι, για ένα διάστημα περίπου 4 μηνών ουσιαστικά. Να παίζει σχεδόν κάθε εβδομάδα 2 και 3 παιχνίδια, προφανώς και δεν θα μπορείς να περιμένεις από τον Τσόχλα να παίξει 25 λεπτά στα 36 του, ούτε από τον Μαργαρίτη, και δεν μπορείς να περιμένεις από αυτούς να παίρνουν τόσο μεγάλο βάρος σε αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Οπότε είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ο Λιούις, για παράδειγμα, όπως τον ανέφερα, που δεν ήταν κι αυτός στην ημέρα του και έχει κάνει και ένα λάθος που μπορεί να ήταν και πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του αγώνα. Εκεί στο 80-80 που έδωσε την κατοχή στον Άρη σε μια πολύ απλή φάση, σε μια πολύ απλή εισαγωγική πάσα και δέχτηκε τον εμφυνδιασμό. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και προσπαθείς να τα βελτιώσεις όσο μπορείς μέσα από την προπόνηση και από τα παιχνίδια.
Η ουσία για τον ΠΑΟ χθες, και το λέω γιατί πραγματικά μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε και εκνευρισμός και σε αρκετούς υπήρχε και απογοήτευση στα αποδυτήρια. Το ότι έχασε το πρώτο παιχνίδι της σεζόν από τον Άρη, ξέρω το θέλανε όλοι πάρα πολύ και το θέλανε γιατί θέλανε να πάρουν και έτσι μια μεγάλη ψυχολογική όθηση κερδίζοντας σε μια δύσκολη έδρα τον παραδοσιακό αντίπαλο στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το πράγμα να του δώσει βοήθεια και για τη συνέχεια. Ίσως να φέρνει και περισσότερο κόσμο στο επόμενο παιχνίδι, αν κατάφερε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά η εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο για μένα ήταν τηρουμένο πάνω των λεγιών αρκετά καλή για τον ΠΑΟΚ. Και πάντα βάζοντας την εξίσωση το ότι παίζεις μέσα στον Άρη, έτσι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το Παλαιό είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα, ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, άσχετα το σωτή σε τι φάση είναι ο Άρης, αν έχει παίχτες έτοιμους, ανέτοιμους, καλούς, ποιοτικούς, ξέρω εγώ, αν έχει προπονητή τον Μαρκόπουλο, τον Πρίφτη, τον Αγγέλου, τον Γιαννάκη, οποιονδήποτε. Το παλέ πάντα για τον ΠΑΟΚ, σε ό,τι φάση και να είναι οι δύο ομάδες, είναι πολύ δύσκολη έδρα. Και χθες με 35 βαθμούς Κελσίου μέσα ήταν πιο δύσκολη και στο κομμάτι της ζέστης, όχι μόνο της ατμόσφαιρας που δημιουργεί ο κόσμος. Έτσι. Νίκο, από τα γύρω-γύρω έχουμε κάτι να πούμε. Αξιοσημείωτο ή κάτι να χρήζει σχολιασμού πέρα από το παρκέ. Κοίταξε, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ χθες εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την διαιτησία, νομίζω ότι δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης στη νέα διοίκηση, εννοώντας ότι θα ήταν, δεν ξέρω αν κάτι ανάλογο θα γινόταν με την προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή να υπάρχει ο ΠΑΟΚ, κάτι γιατί δεν το λαφήκαμε, αυτός εκνευρισμός που υπήρχε, γιατί έχουν υπάρξει και άλλα ανάλογα παιχνίδια, όχι μόνο με τον Άρη, γενικά που έχουν υπάρξει θέματα με διαιτησία, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν επέλεγε να παίρνει έτσι ξεκάθαρα θέση μέσω ανακοινώσεων και όλα αυτά. Αυτό το πράγμα φαίνεται να το αλλάζει τώρα, και χθες αυτός ο εκνευρισμός που δηλαδή ας πούμε τον Νίκο Σταυρόπουλο, εγώ τον έχω ξαναδεί έτσι. Που εντάξει, ένας άνθρωπος που έχει δει και είναι πολύ ήρεμος, έχει δει αρκετά πράγματα. Γενικά είναι ένας έτσι χαλαρός τύπος. Χθες μου ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα. Ο Τσόχλας, ας πούμε, χθες έξω από τα αποδυτήρια καθόταν έτσι με το κεφάλι σχημένο και όντως δεν μπορούσε να το χωνεύσει ότι του δόθηκε ένα τέτοιο φάουλ που ουσιαστικά καθόρισε τον νικητή. Δηλαδή τον έκανε αρνητικό πρωταγωνιστή ουσιαστικά, χωρίς το θέλει, έτσι, και χωρίς να έχει κάνει και κάτι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το ότι ο ΠΑΟΚ έχασε, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω αυτό το παιχνίδι, αλλά το ότι έχασε έτσι όπως το έχασε το μάτς, δεν σου αφήνει κάτι πέρα από ένα καλό συνέστημα, γιατί έπαιξες, προσπάθησες, τα έδωσες όλα, πήγες να μάθει την παράταση, έβαλες μεγάλα σου. Ό,τι ήταν να κάνεις, το έκανες. Τηρούμενο των αλλογιών. Στη λεπτομέρεια, με την απόφαση διευθύνσης στο τέλος, έχασες με 3 πόντους. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συνεχίσεις. Νίκο, συμπληρώθηκε και ο όμιλος του Champions League. Ναι, ναι. Έχουμε εικόνα πλέον. Ήταν η ρεβάνς της δεύτερης εκμαδικής φάσης. Η Τέλο Γκονβόνης θα είναι ξανά αντίπαλος του ΠΑΟΚ, εντάξει, αναμενόμενο. Είχε κερδίσει και στην Ελβετία το πρώτο παιχνίδι και το έκανε και χθες, κερδίζοντας τη Φρίμπουργκ. Η έκπληξη ήταν από την Ουγγρική, την Σομπατέλη. Έκπληξη. Εντάξει. Με βάση τα ονόματα των ομάδων, γιατί πλέον στην Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο δεν ξέρω κατά πόσο πολλά πράγματα είναι εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν, η Σομπατέλη θα είναι η τελευταία ομάδα μαζί με την Telekom Vonis. Έτσι, ΠΑΟΚ, Νεπτούνας, Μπεσίκτας, Σαραγώσα, η Μπρίντιζη και αυτές οι δύο είναι ένας όμιλος, ναι, πολύ απαιτητικός. Πολύ απαιτητικός. Και με ταξίδια και με ομάδες από καλά πρωταθλήματα. Δηλαδή και η Βόνη που ήρθε από τα πραγματικά, έρχεται από τη Γερμανία, που σε ό,τι φάση και να είναι Telekom Vonis, την είδαμε και πέρσι, ας πούμε, που ΠΑΟΚ είχε μια διαφορετική ομάδα, τον κέρδισε 2 φορές. Στη Γερμανία γενικά οι ομάδες είναι πολύ αθλητικές, ανοίγουν πολύ το ρυθμό, πάνε σε πολλές κατοχές. Θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, ειδικά όταν ξεκινήσει και η διαδικασία των αγώνων στην Ευρώπη. Άντε, θα είναι δύσκολα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο. Υπάρχει ολοκληρώσαμε ένα... και με τον μπάσκετ. Τον αγώνα μπάσκετ. Υπάρχει ένα μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, για τον
άτυχο φίλαθλο που έχασε χθες τη ζωή του στην Καλαμαριά. Τον Νίκο Τριλιανό, ναι. Γνωστός φίλος του Άρη. Υπάρχει ένα μήνυμα από τον ΠΑΟΚ που στέλνει συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Η σκέψη μας είναι δίπλα στην οικογένεια του φιλάθλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τόσο θλιβερό τρόπο στον αγώνα του Απόλλωνα Πόντου. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια. Σοκαριστικό το βίντεο, εντάξει. Δεν έχω να πω πολλά. Ναι, πραγματικά δεν χρειάζεται μόνο να βρίσω το θέλω και μόνο δεν, να... δεν χρειάζεται. Μόνο να βρίσω. Δεν μπορείς να πεις τίποτα πάνω σε αυτό, βλέποντας την εικόνα. Το να διαπληκτίζονται δύο άνθρωποι σε ένα ποσφαιρικό γήπεδο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Εντάξει, όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες. Κάτι θα πει ο ένας, κάτι θα απαντήσει ο άλλος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν θα σας πω να μην διαπληκτίζεστε, να είναι όλα. Εντάξει, οκ. Okay. Σε εκατοντάδες γήπεδα στον κόσμο, σχεδόν σε κάθε μάτς υπάρχει μία, δύο, τρεις, πέντε μανούρες. Οκ. Okay, τώρα, μάλλον μεταξύ τους δύο άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας. Οκ. Okay. Και έρχεται ο τρίτος, πραγματικά σοκαριστικό, και θα το κλείσω εδώ γιατί ξαναλέω, μόνο να βρίσω θέλω. Ναι. Έρχεται ο άλλος, ο Νταΐς, και σμπρώχνει τον Νίκο Τριγλιανό, ενώ υπάρχουν σκάλες. Χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο, έχασε τη μάχη με τη ζωή, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αν πέθανε ακαραία ή λίγο αργότερα. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος έφυγε τσάμπα από τη ζωή. Καλή δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Ναι, δεν είναι για να πεις κάτι παραπάνω, πραγματικά. Εντάξει, είναι άλλο να το ακούς, να το διαβάζεις και άλλο να βλέπεις το βίντεο. Εγώ μετάνιωσα από το βίντεο. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει λόγος να το δεις καν. Με το ζώο αυτό, τον Νταΐ που πάει και σμπρώχνει έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Ναι. Ό,τι και να υπόθηκε μεταξύ των δύο ηλικιωμένων, τώρα εντάξει. Και τι έγινε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Είπε κάτι ο ένας, είπε κάτι ο άλλος. Οκ, okay, ξαναλέω. Συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα. Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες σε τέτοια περιστατικά. Αλλά η κίνηση εμψυχρό, το να σμπρώξει τον άνθρωπο ενώ υπάρχουν σκάλες από κάτω του, πραγματικά με ξυπερνάει όλο αυτό. Ξαναλέω. Καλή δύναμη στους δικούς του. Ανθρώπους. Λοιπόν, όσοι θέλετε να απολαύσετε το Σταύρο σε 10 λεπτάκια. Να απολαύσετε το Σταύρο. Γιατί δεν τον απολαμβάνεις. Πέστα, Στέργιο, πέστα. Λοιπόν, κάνει στις 2 και 10 πρεμιέρα η εκπομπή after του Sport DNA. Βασίλης Παπαθεοδόρου, Σταύρος Κόλκας, Βασίλης Βέργης και Δημήτρης Κοντός για το τρίτο ημίχρονο των όσων συνέβησαν χθες. Θα υπάρχει και μια αποκάλυψη συνταραχτική, όπως διαβάζω, για το χθεσινό ντέρμπι. Όσοι λοιπόν θέλουν να δουν το Σταύρο και με εικόνα, πέρα τον ακούνε στο Λίμπερο, συντονίζεται με το Sport DNA και τον απολαμβάνουν. Τσιγάρες, από τις 2 και 10 και μετά. Τον απολαμβάνουν. Ούτε ο Σταύρος για τον εαυτό του τέτοια λόγια. Μια χαρά. Τον απολαμβάνουν. Λοιπόν, κόψε το Δημήτρη αυτό το κομμάτι να παίζει κάθε μέρα, να χαίρεται. Φτάσαμε στο τέλος. Το ραντεβού μας μαζί σας είναι για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μένετε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί. Ποιος ακολουθεί? Ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Και 3 η ώρα είναι ο Γιώργος Ζαγόρας μέχρι τις 5. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.